Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Είναι Τετάρτη, 23 Μαρτίου και παρακολουθείτε την καθημερινή κοινωνικοπολιτική εκπομπή του Plus «Ενημέρωση με άποψη». Τα σημερινά θέματα, κυρίες και κύριοι, έχουν σαν επίκεντρό τους τις επιδράσεις σε όλο σχεδόν τον κόσμο μετά το νέο τρομοκρατικό χτύπημα στην καρδιά της Ευρώπης, στις Βρυξέλλες. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας θα κάνουμε μία παρένθεση για να παρουσιάσουμε όπως κάθε μέρα νέα πρόσωπα που θα πλαισιώνουν τα ψηφοδέλτια των κομμάτων και όχι μόνο. Το τρίτο μέρος περιλαμβάνει το δελτίο ειδήσεων αλλά και ενημέρωση για την εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους και προθεσμία για έκδοση εκλογικών βιβλιαρίων. Το τελευταίο μας κομμάτι θα ενημερώσει για τα μέτρα αστυνόμευσης των ζωτικών χωρών της Κυπριακής Δημοκρατίας από πιθανά τρομοκρατικά χτυπήματα και τη στάση θα δούμε κυρίες και κύριοι, των πολιτών απέναντι σε αυτά. Είναι μια στιγμή που ο πολίτης θα πρέπει να συνεργαστεί με την αστυνομία ή θα πρέπει να απέχει όσο το δυνατόν περισσότερο. Όλα αυτά και άλλα περισσότερα θα τα δούμε στη συνέχεια της εκπομπής μας. Πρώτος φιλοξενούμενος, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Γιάννος Χαραλαμπίδης, πολιτικός αναλυτής και διεθνολόγος. Θα μιλήσουμε λοιπόν σήμερα για την επίδραση των τρομοκρατικών χτυπημάτων στην Ευρώπη αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο. Καλώς μας ήρθατε. Χαίρετε, ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Εγώ ευχαριστώ, κύριε Χαραλαμπίδη, που είστε μαζί μας σήμερα. Τελικά ήταν τόσο εύκολο να χτυπήσουν το κέντρο της Ευρώπης, να γίνει ένα τόσο καλά συντονισμένο τρομοκρατικό χτύπημα? Εσείς που είστε τόσα χρόνια εκεί στην καρδιά της Ευρώπης, στο Ευρωκοινοβούλιο, τι έχετε να πείτε? Η μία άποψη είναι ότι δεν ήταν και τόσο δύσκολο να γίνει ό,τι έγινε, διότι δεν ήταν και τόσο καλό το σύστημα ασφάλειας του Βελγίου. Υπό την έννοια ότι αυτά τα χτυπήματα αναμένονταν ακριβώς μετά τις 13 Νοεμβρίου του 2015, όταν είχαν χτυπήσει οι τρομοκράτες στο Παρίσι. Θεωρώ και από πλευράς ασφάλειας αδικαιολόγητο το γεγονός ότι με τόση ευκολία οι τρομοκράτες έκαναν αυτό που έκαναν, και το έχω πει τα τελευταία 24 ώρα. Με θλίψη μου είδα ένα χασοχαρούμενο Βέλγο πρωθυπουργό να ανακοινώνει ότι τελικά συνέβη αυτό το οποίο φοβούμαστε. Τι αυτό σημαίνει? Που περίμενε. Τι σημαίνει αυτό που φοβούμαστε? Και εξηγούμε. Δεν είμαι εξ αυτών που λένε ότι είναι εύκολο να αντιμετωπίσεις την τρομοκρατία, διότι δεν είναι ένας συμβατικός πόλεμος. Δεν υπάρχει εξ αντιπαράθεσης στρατή, ούτε μετόπισθεν, ούτε πρώτη, ούτε δεύτερη, ούτε τρίτη γραμμή. Η τρομοκρατία είναι παντού και πουθενά. Όμως υπάρχουν κανόνες επί τη βάση των οποίων μπορείς να στηριχθείς για να αποτρέψεις αυτά τα χτυπήματα. Και οι βασικοί κανόνες ανήκουν πρώτος στην τεχνολογία, που είναι βασικός συντελεστής ισχύος για κάθε περίπτωση, και δεύτερος στις μυστικές υπηρεσίες. Πρέπει δηλαδή να διεισδύσεις μέσα στα κυκλώματά τους για να μπορείς να τους ξυλώσεις. Αυτό είναι το πρώτο, που θεωρώ ότι δεν έγινε σε μεγάλο βαθμό και μπορούμε να το εξηγήσουμε. Γιατί, αν θέλετε, σας το εξηγώ αμέσως. Ναι, ναι, θα ήταν σημαντικό να το κατανοήσουμε. Για τον απλούστατο λόγο ότι, για παράδειγμα, οι Αμερικάνικες μυστικές υπηρεσίες ή οι Εβραϊκές μυστικές υπηρεσίες δεν μπορούν να στηριχθούν ή να εμπιστευτούν μυστικές υπηρεσίες κρατών υποδιέστερων αυτών, διότι φοβούνται. Δεύτερο, διότι στις Βρυξέλλες, όπου είναι η έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν υπάρχει, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί μια πολιτιακή μορφή κρατών όπως τη γνωρίζουμε στα έθνη κράτη. Είναι ένας υπερεθνικός οργανισμός. Συνεπώς, κανένας στρατηγός, κανένας αρχηγός μυστικών υπηρεσιών δεν πρόκειται να εμπιστευτεί την κυρία Μογκερίνη και μια ομάδα τεχνοκρατών, ακριβοπληρωμένων τεχνοκρατών, οι οποίοι κατά την άποψή μου δεν ξέρουν που πάνε τα τέσσερα τους. Τόσο καλά. Τόσο καλά. Μάλιστα. Άρα υπάρχει σοβαρό κενό συντονισμού, ικανοτήτων και ασφάλειας. Αυτό διευκολύνει αφάνταστα τους τρομοκράτες να δρουν ακόμα και στο κέντρο της Βρυξελών. Γιατί η εικόνα που υπάρχει είναι ότι, επειδή είναι το κέντρο των Βρυξελών, υπάρχει φοβερή ασφάλεια. Αυτή είναι η εικόνα. Αποδείχτηκε ότι αυτό το πράγμα είναι ένας μύθος. Δεύτερο, εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν μια συμπαγής ομάδα κρατών, λέω ότι ήταν ένα ενιαίο πολιτιακό σύστημα που δεν είναι. Αυτά ήταν λαθασμένες αντιλήψεις που κυκλοφορούσαν στην Κύπρο και στην Ελλάδα επί σειρά ετών. Θα έπρεπε ο κύριος Ντούσκ από χθες να καλέσει τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων να μεταβούν μέχρι τα μεσάνυχτα στις Βρυξέλλες για να γίνει συσκέψη. Κάτι που δεν έχει γίνει, έτσι. Δεν έχει γίνει ακόμη. Για να μεταδοθεί το μήνυμα και προς τους Ευρωπαίους πολίτες, όχι μόνο στους Βρυξελιώτες, προς όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι είμαστε εδώ, ενωμένοι, δυνατοί.
Και ταυτόχρονα θα έπρεπε να δοθεί διαταγή σε συνεννόηση με τον ΝΑΤΟ, εφόσον υπάρχουν δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, να ανταποδοθούν τα χτυπήματα των τρομοκρατών. Και ας μην μου πει κάποιος ότι δεν ξέρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ή οι Γάλλοι ή οι μεγάλα κράτη που είναι τα αρχηγεία των τρομοκρατών στη Μέση Ανατολή. Γιατί? Διότι υπάρχει μια διαφορά μεταξύ της Αλ-Κάιντα ως τρομοκρατικής οργάνωσης και της ΙΣΙΣ. Η Αλ-Κάιντα δεν είχε ούτε έδαφος, δεν είχε ούτε θεσμούς, ούτε κρατικό τρόπο λειτουργίας. Η ΙΣΙΣ είναι συγκεκριμένο στόχος αυτή τη στιγμή για όσους θέλουν να τον βλέπουν ως τέτοιο. Άρα έχουμε μια γενική ολιγορία από πλευράς Δύσης για τα εγγενή προβλήματα τα οποία έχουμε αναφέρει. Και το πιο σημαντικό είναι ότι από τη στιγμή που είχε συλληφθεί ο νούμερο ένα καταζητούμενος για τις επιθέσεις στο Παρίσι, από τη στιγμή που υπήρχαν πληροφορίες ότι θα υπάρχει χτύπημα, λογικό θα ήταν αμέσως μετά τη σύλληψη, που έγινε πριν 5 μέρες, 6 μέρες, αντί να υπάρξει χαλάρωση ή αντί να μείνει το Βέλγιο στον ίδιο βαθμό συναγερμού ή επικινδυνότητας, θα έπρεπε αυτομάτως να αυξήσει τον βαθμό συναγερμού του, διότι η πρώτη αντίδραση θα ήταν η εφαρμογή του σχεδίου, διότι αυτό θεωρώ ότι συνέβη. Εχθές συνέβη η εφαρμογή του σχεδίου που είχε αναβληθεί μετά το Παρίσι. Μετά το Παρίσι, έτσι. Ακριβώς. Μάλιστα. Λοιπόν, αντιλαμβάνομαι από αυτά που μας περιγράφεται μέχρι στιγμής ότι είναι ανησυχητικά τα πράγματα για όλες τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Να σας πω, αναλαμβάνουν η κάθε χώρα τα θέματα της ασφάλειας από μόνη της. Γιατί όπως λέμε στις διεθνείς σχέσεις και στα ζητήματα της ασφάλειας, η αποστολή ενός κράτους είναι να παρέχει εσωτερική ασφάλεια και εξωτερική ασφάλεια στους πολίτες. Ναι. Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν θεσμοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση που να παρέχουν αυτές τις μορφές της ασφάλειας, τότε το καθένα από τα κράτη-μέλη λέει: αναλαμβάνω εγώ την υπεράσπιση των πολιτών μου. Εξού και το γεγονός ότι οι Ολλανδοί πρώτοι έκλεισαν τα σύνορα. Εξού και το γεγονός ότι αρχίζει η ενίσχυση ελέγχου στα σύνορα και απειλείται πλέον ανοιχτά το Σέγγεν. Ένα, ελευθερία διακίνησης. Άρα, ως ένα βαθμό πετυχαίνουν το στόχο τους οι τρομοκράτες, που ποιος είναι, η αναστάτωση και η ακύρωση του δυτικού τρόπου ζωής και του ευρωπαϊκού. Δεύτερον, υπάρχει ανασφάλεια, ενώ ο δυτικός τρόπος ζωής στηριζόταν πάνω στην ασφάλεια και στην ευημερία. Mm-hmm. Εξού και τα κύματα των προσφύγων, των μεταναστών. Που επηρεάζει πολύ και την όλη κατάσταση. Ακριβώς. Είναι και αυτό ένα θέμα που συνδέεται άμεσα. Άρα απειλείται ένας από τους βασικούς πυλώνες λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και προσέξτε, πολύ φοβούμαι ότι δεν θα λειτουργήσει, θα εφαρμοστεί η συμφωνία που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα. Να σας πω γιατί. Διότι αυτή τη στιγμή, είτε υπάρχει απειλή, είτε δεν υπάρχει απειλή, σε χώρες όπως είναι η Αυστρία, όπως είναι η Τσεχία, ακόμη και η Γερμανία, έχετε δίκιο, θα πούν: ωραία παιδιά, όταν υπογράφαμε αυτή τη συμφωνία για μετεγκατάσταση, τα δεδομένα ήταν διαφορετικά. Τώρα ο βαθμός ανασφάλειας των πολιτών μας έχει φτάσει στα ύψη, άρα η λογική και η πρακτική της μετεγκατάστασης από την Τουρκία προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι δύσκολη. Εννοούμε τη μετεγκατάσταση από την Ελλάδα, την επανεγκατάσταση από την Ελλάδα στην Τουρκία και από εκεί υποχρεωτικά σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα υπάρχουν εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα. Στο θέμα της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν οικονομικές εξελίξεις. Εάν μιλήσετε με καταστηματάρχες της Βρυξέλλες. Φαντάζομαι ότι. Εντάξει, υπάρχει καθεστώς ανασφάλειας. Αυτή τη στιγμή. Οι ανθρώποι μπορεί να χαθούν περιουσίες, μπορούν πολλά πράγματα. Πάλι αναστατώνεται το οικονομικό σύστημα της Ευρώπης ολόκληρο. Πραγματικά. Άρα και πού στην καρδιά της Ευρώπης, που όπως όλοι είχαν την ψευδέστηση, ότι υπάρχει ασφάλεια. Ότι υπήρχε ασφάλεια και για όλους τους υπόλοιπους τελικά δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ασφάλεια. Λοιπόν, άρα ουσιαστικά μας είπατε σήμερα ότι δεν υπήρχαν και πρώτες άμεσες αντιδράσεις σε ευρωπαϊκό πολιτικό επίπεδο. Βέβαια. Το να στέλνει ο κύριος Ντούσκ να κάνει τσιουτσιού, όπως λέω, από το Twitter. Μάλιστα. Είναι η νέα μόδα αυτή του Twitter. Τη χρησιμοποιούμε και εμείς. Τη χρησιμοποιήσαμε σε πολλά θέματα. Αν ήσασταν εσείς τρομοκράτης ή ο αρχηγός των τρομοκρατών, είτε στη Συρία, είτε ακόμη στο Βέλγιο, κλωβισμένο στη γιάφκα του στο Βέλγιο, και ακούει ότι μετά από όλα αυτά τα χτυπήματα, η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν το τσιου-τσιου του κυρίου Ντούσκ. Μάλιστα. Γελά. Η σοβαρή αντίδραση θα ήταν να κλείσουν ολόκληρες περιοχές, διότι ας μην μου πούν ότι δεν ξέρουν τις περιοχές που είναι γκέτο, να κλείσουν ολόκληρες περιοχές
Και αδιαφορώ αν κάποιο πει ότι αυτό είναι ρατσιστικό, είναι θέμα ασφάλεια. Δεν λέω να συλληφθούν αθώοι άνθρωποι, αλλά εάν γίνει έρευνα και σε μένα για να γλιτώσουν τα παιδιά μου, νομίζω ότι ούτε εσείς ούτε εγώ θα πούμε γιατί σε μια περιοχή που είναι ύποπτη μας ερευνούν. Διότι αν είμαι καθαρός, τι έχω να φοβηθώ. Και κανείς αστυνομικός δεν θα μπει μέσα. Αντιθέτως, θα είναι εδώ που έχουμε φτάσει, έτσι. Εδώ που έχουμε φτάσει. Για να καθαρίσει η περιοχή. Δεύτερο, θα πρέπει να νιώσει μεγαλύτερη ασφάλεια ο κάθε πολίτης όταν χτυπηθεί στην πηγή του κακού, το κακό. Δηλαδή, όταν χτυπηθεί στη Μέση Ανατολή ο ίσης από όλους. Τότε θα αρχίσει να υπάρχει πρόβλημα. Τρίτον, στα θέματα των επικοινωνιών. Βεβαίως οι τρομοκράτες, για όσους ασχολούνται με το αντικείμενο, πολλές φορές λειτουργούν στόμα με στόμα. Αλλά σας πληροφορώ ότι στην Παλαιστίνη και στη Μέση Ανατολή, και το έχω ψάξει γιατί είναι υποέκδοση ένα νέο μου βιβλίο για αυτά τα θέματα, έχουν ολόκληρες μονάδες που κάνουν hacking. Μάλιστα. Έτσι. Τόσο καλά. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ή η Ρωσία δεν μπορούν να καταπολεμήσουν αυτές τις μονάδες. Λέω ότι οι Ευρωπαίοι εντάξει είναι λίγο στην κοσμάρα τους, ας το πούμε έτσι. Και δεν τα λέμε αυτά και δεν τα λέω αυτά για να πυροβολήσω την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπήρχε μια λαθασμένη αντίληψη μέχρι σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που όλα τα προβλήματα τα βάζαμε κάτω από το χαλί. Τα σκεπάζαμε και η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν μέλι γάλα γιατί η θάλασσα ήταν λάδι. Στις φουρτούνες φαίνεται εάν το σκαρί του πλοίου είναι καλό και αν η καπετάνη είναι καλή. Επί του παρόντος, εάν βαθμολογήσει κάποιος το τι συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επί 20 είναι μέτρια τα πράγματα, από τα θέματα της οικονομίας μέχρι τα θέματα της ασφάλειας και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Και αναφέρομαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι δεν ξεχνούμε ότι είμαστε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια τεράστια συμμαχία η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εμείς περιμέναμε τόσο πολύ να μπούμε ακριβώς σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μας προστατεύσει από πάρα πολλά προβλήματα. Εδώ ήταν η μεγάλη παραπληροφόρηση που υπήρχε προς την κοινή γνώμη και η αγνία. Μιλούσα για ομοσπονδοποίηση της Ευρώπης, μιλούσαν ότι η Ευρώπη θα ήταν αυτή που θα άνοιγε τις βρύσες για να τρέχει χρήμα. Δεν είναι έτσι η Ευρώπη. Ούτε πρόκειται να γίνει η Ευρώπη, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Μακάρι να γλιτώσει η Ευρώπη. Γιατί το λέω αυτό, διότι τα τρομοκρατικά αυτά χτυπήματα θα έχουν άμεση επίπτωση στο δημοψήφισμα της 23ης Ιουνίου στη Βρετανία. Μάλιστα, που είναι για να... Τσίμα-τσίμα. Να μείνει μέσα ή να μην μείνει. Να μείνει μέσα ή να μείνει έξω. Από αυτή την εξέλιξη, η εκτίμηση μου είναι ότι κερδίζουν αυτοί που θέλουν να φύγει η Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι φαίνεται. Για να οχυρώσουν την ασφάλειά τους, όπως ήδη νομίζουν, όπως είναι και το επιχείρημά τους σε σχέση με τη λίρα και το ευρώ. Δηλαδή, τι λένε αυτοί που θέλουν να βγουν. Εμείς ήμασταν με τη λίρα μας, καταφέραμε να ξεπεράσουμε την κρίση, οι Ευρωπαίοι ακόμη βολοδέρνουν, άρα ας μείνουμε με το ένα πόδι στην Ευρώπη και με το άλλο εκτός Ευρώπης. Και ενδεχομένως αυτό το μοντέλο να υιοθετηθεί και από άλλα κράτη, σε διάφορα επίπεδα. Άρα αρχίζει, υπάρχει ο κίνδυνος, δεν λέω ότι θα γίνει. Γι' αυτό πρέπει να δουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες του ξυλώματος αυτού του pullover που ονομάζεται Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει μοιραστεί αυτό το pullover σε ζώνες, σωστά. Πολύ το δίκιο. Δηλαδή, επί σειρά ετών, γράφαμε ότι η Ευρώπη πάντα ήταν ζώνες και ταχύτητες. Απλά αυτή τη στιγμή μέσα από τις κρίσεις. Διαφαίνονται καθαρά οι ζώνες και ταχύτητες. Δηλαδή, ήταν οι χώρες εντός της Ευρωζώνης, οι χώρες εκτός της Ευρωζώνης. Τώρα έχουμε την Αγγλία, η οποία όχι μόνο εκτός της Ευρωζώνης, θέλει ειδικό καθεστώς αντιμετώπισης. Κάτι άλλο πολύ σοβαρό. Στη Γαλλία έχουμε εκλογές. Οι εκλογές πότε είναι στη Γαλλία? Μέσα στο Σεπτέμβριο, δεν κάνω λάθος. Μάλιστα. Λοιπόν, συνεπώς, η Λεπέν θεωρώ ότι θα έχει σοβαρό προβάδισμα έναντι των υπολείπων εάν συνεχιστεί αυτό το κλίμα τρομοκρατίας. Και σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες βλέπουμε να υπάρχει αύξηση των ακροδεξιών ρατσιστικών ρευμάτων που, προσέξτε, είναι αποτέλεσμα όμως μιας αριστερόστροφης ή νεοφιλελεύθερης λογικής που είχε την ψευδέστηση ότι μπορούν να ανοίγουν ανεξέλεκτα τα σύνορα, ότι δεν μπορούν να γίνονται έλεγχοι, ότι μπορούν να αφομοιωθούν μουσουλμανικοί πληθυσμοί χωρίς να λαμβάνει υπόψη την ιδιαιτερότητα αυτών των πληθυσμών. Μάλιστα.
Είναι δύσκολα τα πράγματα. Άρα δύσκολα. Λοιπόν βλέπουμε ναι. χτυπήματα σε όλο τον κόσμο και κυρίως. Τα έχουμε ήδη. Δεν ναι. βλέπουμε. Τα έχουμε. Ναι, βλέπουμε, έχεις απόλυτο δίκιο. Τα βλέπουμε. Ναι, τα βλέπουμε. Τελικά η ιστορία θα αναγνωρίσει αυτή την εποχή ως την εποχή του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου. Γιατί αυτή τη στιγμή νομίζω ότι αυτό ζούμε. Να μου επιτρέψετε χωρίς να περιευτολογώ. Το έχω γράψει σε βιβλίο μου πριν 3 χρόνια. Μαθηματική ακρίβεια αυτά. Όχι γιατί είναι προφητικό. Γιατί πάντα θεωρούσα, για όσους ασχολούνται με τις διεθνείς σχέσεις και ειδικά με τη στρατηγική, η πολιτική είναι ψυχρή λογική μαθηματικά. Έχουμε δηλαδή εργαλεία, μεταβλητές, ναι. θρησκεία, πολιτισμός, στρατιωτική ισχύ, ικανότητα προσώπων, τρόπος λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρόπος λειτουργίας Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ισοζύγια δυνάμεων. Αυτοί όλοι είναι συντελεστές ισχύος. Συνεπώς κάποιος όταν τα βάλει κάτω σε μοντέλα, όπως λέμε, μπορεί να καταλήξει σε ασφαλή συμπεράσματα, διότι είναι στην πραγματικότητα μαθηματικά μοντέλα. Είναι αυτό που λέμε η εγκυρότητα μιας έρευνας. Ναι. Και μπορεί να καταλήξει σε ασφαλή συμπεράσματα. Εάν συμβεί α, πάμε σε β. Εάν συμβεί β, πάμε σε γ. Στις Βρυξέλλες υπάρχουν μεν καλοί τεχνοκράτες, αλλά όπως λέω πολλές φορές, πάσχουν από το σύνδρομο της κλειστής αιθούσης. Ναι. Ναι. Δηλαδή, αν δεν πας επί τόπου να δεις τι πραγματικά συμβαίνει, αν δεν έχεις επαφή, τότε μπορείς να παρασυρθείς ότι φτιάχνοντας αυτά τα διάφορα μοντέλα, έχεις και τη λύση. Υπάρχουν όμως σε αυτά τα μοντέλα και ο ανθρώπινος παράγοντας, τον οποίο πρέπει να μελετήσεις. Ναι. Δηλαδή, πρέπει να μελετήσεις γιατί οι φανατικοί μουσουλμάνοι, διότι δεν είναι όλοι μουσουλμάνοι, σκέφτονται όπως σκέφτονται. Πρέπει να πας στην πηγή, πρέπει να πας να δεις πώς αναθεωρούν ή παραμορφώνουν τις θεωρίες του Ισλάμ και πώς έχουν φτιάξει και γιατί το λεγόμενο περιφερειακό ή παγκόσμιο χαλιφέτου που θέλει να φτιάξει η Ίσης. Αυτή η λογική, η φιλοσοφία του περιφερειακού και του παγκόσμιου χαλιφάτου δεν είναι νέα. Απλώς δεν πίστευε κανένας ότι μπορούσε να λάβει σάρκα και οστά. Και να λάβει τέτοιες διαστάσεις. Τέτοιες και μεγάλες να σας πω γιατί. Διαστάσεις. Διότι ας μην αστειευόμαστε, υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι ποιος έφτιαξε την Ίσης. Η Ίσης φτιάχτηκε μέσα από τα συντρίμμια του Ιράκ και μετά της Συρίας. Αλλά επιχορηγήθηκε από τη Σαουδική Αραβία για τα δικά της συμφέροντα. Να λοιπόν, γιατί το κύμα το τεράστιο των προσφύγων από εκεί, έτσι. Ακριβώς. Έτυχε της εκμετάλλευσης από την Τουρκία, γιατί κανένας δεν μελέτησε ότι η Τουρκία είναι μια χώρα που ανέκαθεν χρησιμοποιούσε ως στρατηγικό εργαλείο τους πληθυσμούς για να επιτύχει τα δικά της εθνικά συμφέροντα. Είτε επικισμός λέγεται, είτε προσφυγικό. Του στέλνει στην Ελλάδα δημιουργεί συνθήκες μεγαλύτερου αποσυντονισμού από αυτόν τον οποίο ζει η Ελλάδα λόγω της οικονομικής κρίσης, δηλαδή δημιουργεί κοινωνικά προβλήματα. Οικονομικής κρίσης ή οικονομικής εξαθλίωσης. Γιατί... Τα μεταφέρει στην Ευρώπη και έρχεται συνεχεία να τους εκβιάζει. Και παρατηρούμε ότι μετά την υπογραφή της συμφωνίας, της τελευταίας, δεν υπήρξε κανένας περιορισμός. Μια υπογραφή που αδικεί πάρα πολύ την Ελλάδα και τις υπόλοιπες χώρες, αλλά ιδιαίτερα την Ελλάδα, έτσι. Βεβαίως ιδιαίτερα την Ελλάδα. Αλλά από την άλλη πλευρά η Ελλάδα πρέπει να αποφασίσει πλέον. Δηλαδή, ακούω ψες, βγάζει ο ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωση και λέει για τα χτυπήματα πρέπει η οποιοδήποτε μορφή θρησκευτικού φανατισμού. Τώρα, ένας είναι αυτή τη στιγμή ο θρησκευτικός φανατισμός, εκτός αν δεν θέλουμε να το δούμε. Εγώ δεν ξέρω χριστιανούς που να βάζουν βόμβες ή να συμπεριφέρονται όπως τονίσεις. Και επαναλαμβάνω για να μην παρεξηγηθώ, στην περιοχή όπου διαμένω στις Βρυξέλλες υπάρχει τζαμί, στο πάρκο αθλούμε τρέχω μαζί με τους μουσουλμάνους που είναι φιλήσυχοι άνθρωποι και εφαρμόζουν το Ισλάμ με τον ειρηνικό τρόπο όπως το Ισλάμ προβλέπει. Άρα πρέπει να ξεχωρίσουμε και να μην εθελοτυφλούμε ότι υπάρχουν και αυτοί οι κακοί μουσουλμάνοι, τους οποίους, οι οποίοι μας έχουν κηρύξει τον πόλεμο. Όχι μόνο σε εμάς, και στους ίδιους τους φιλήσυχους Ισλαμιστές. Κύριε Χαραλαμπίδη, το χτύπημα λοιπόν αυτό που έγινε χτες στις Βρυξέλλες είχε πολιτικό. Ήταν και για πολιτικούς λόγους, για θρησκευτικούς, διότι είναι, διανύουμε μεγάλη εβδομάδα για τους καθολικούς, άρα ήταν μεγάλη Τετάρτη σήμερα, ναι. Χθες ήταν μεγάλη, μεγάλη Τρίτη. Άρα έχει ένα συμβολισμό. Πρώτον, όλα τα χτυπήματα των τζιχαντιστών έχουν ως στόχο να διαβάλουν και να αμφισβητήσουν τις αρχές της αξίας και τον τρόπο ζωής της Δύσης.
Άρα το χτύπημα στις Βρυξέλλες χτυπά στην καρδιά της Ευρώπης, δηλαδή του ευρωπαϊκού θεσμικού οικοδομήματος. Στο Παρίσι το χτύπημα ήταν το πολιτισμικό, η αναγέννηση, ναι, του Παρισιού. Άρα έχουμε μια λογική που δεν είναι καθόλου τυχαία. Μια στοχευμένη. Στοχευμένη διαδικασία τρομοκρατίας. Δεύτερον, ανατρέπει ολόκληρη τον τρόπο ζωής σου, δηλαδή στις Βρυξέλλες. Όσο και να θέλεις πλέον να μην φοβάσαι, θα φοβάσαι. Και όχι μόνο στις Βρυξέλλες. Θα υποψιάζεσαι. Εμείς δεν φοβόμαστε αυτή τη στιγμή. Η Κύπρος και η Ελλάδα αποτελούν στόχο. Εγώ θεωρώ ότι οι τρομοκράτες μας θεωρούν όλους στόχους. Και είναι καλύτερα να συνειδητοποιούμε ότι είμαστε στόχος και να έχουμε σενάρια αντίδρασης και δράσης. Και εγώ θα έλεγα ότι, και θα έλεγα στον κόσμο ότι πρέπει πλέον να είμαστε υποψιασμένοι όλοι. Εάν δούμε για παράδειγμα σε στρατηγικά σημεία όπως είναι τα αεροδρόμια, τα λιμάνια. Ήδη από χτες εμείς υπάρχει ένα στρατηγικό σχέδιο βέβαια, που ξεκίνησε. Και θέλω να εμπιστεύουμε την αστυνομία. Πρέπει να εμπλακούν οι ενόπλες δυνάμεις, οι υπηρεσίες. Πιστεύω ότι είναι όλα τα εμπλεκόμενοι όλοι και οι πολίτες. Προσέξτε, και οι πολίτες. Το θέμα δεν είναι να αφήσουμε τον τρομοκράτη να περάσει την πόρτα. Είναι να τον κόψουμε έξω από την πόρτα. Εάν δω δηλαδή κάτι το οποίο θεωρώ ύποπτο, είναι καλύτερα να καλέσω τις αρχές να το διερευνήσουν παρά να θεωρήσω ότι ας το πάρει το ποτάμι. Διότι μπορεί να πάρει εκρηκτικά το ποτάμι και να είναι το παιδί σας, το παιδί μου, ο παππούς, η γιαγιά, η μητέρα, η σύζυγος, ο σύζυγος του οποιοδήποτε παρακάτω. Είδαμε βεβαίως από χτες τις αρχές να έχουν πάρει σοβαρά μέτρα στην πράσινη γραμμή. Που σημαίνει αυτό ότι. Ναι, εκεί είναι μεγάλη μας τρύπα. Η τρύπα την οποία προσπαθούμε να. Τώρα ανοίγεται μεγάλη συζήτηση για τα θέματα της θητείας και αυτά που είναι σοβαρά ζητήματα τα οποία θα έπρεπε να λάβουμε υπόψη εν ώψη του νέου κλίματος το οποίο δημιουργείται. Και θα σας πω μια παρατήρηση στο αεροδρόμιο των Βρυξελών που το χρησιμοποιώ πολλάκι, 2-3 φορές το μήνα. Ένα από τα πιο ασφαλή αεροδρόμια που έχω δει είναι της Κωνσταντινούπολης. Και αν τα μέτρα στις Βρυξέλλες ήταν όμοια με τα μέτρα της Κωνσταντινούπολης, ενδεχομένως αυτό να μην συνέβαινε. Γιατί μόλις μπαίνεις στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης σου γίνεται ελεγχός. Ναι, είναι αλήθεια. Δεν σε αφήνουν να περάσεις το δεύτερο στάδιο στους μεγάλους τους χώρους όπου κυκλοφορεί κόσμος. Και οι συγγενικά σου πρόσωπα μένουν εκτός. Μάλιστα. Άρα προστατεύεις όλον αυτόν τον κόσμο, τους ταξιδιώτες, οι οποίοι είναι έτοιμοι να περάσουν στις πύλες αναχώρησης. Μάλιστα. Άρα δεν ήταν δύσκολο. Και δεν είναι δύσκολο να γίνεται αυτό. Και δεν είναι ούτε ταλαιπωρία. Μάλιστα. Είναι άρα λίγος ο χρόνος. Που έχουμε φτάσει τώρα να χρειαζόμαστε καλός ή κακός. Να πάρουμε μέτρα από την Κωνσταντινούπολη. Ναι, καλός ή κακός όμως. Όπως θεωρώ ότι θα ληφθούν μέτρα και στα τρένα. Δηλαδή, η είσοδος στα τρένα πλέον, ειδικά από χώρα σε χώρα, θα γίνεται κατά το μοντέλο των αεροδρομίων. Διότι είναι πολύ πιο ευάλωτα η σειρμή του τρένου. Πράγματι. Από ότι κρατάω το βαλιτσάκι μου, μετά εκρηκτικά το βάζει μέσα και τέλειωσε. Μάλιστα. Άρα, η ζωή μας αλλάζει και αυτό είναι μια επιτυχία των τρομοκρατών και είναι μια αποτυχία του συστήματος, διότι εάν ξυλωνόταν πιο γρήγορα η όλη ιστορία ή εάν οι επιτυχίες του δυτικού πολιτισμού ήταν μεγαλύτερες από τις επιτυχίες των τρομοκρατών, τότε θα περιοριζόταν και το φαινόμενο. Βλέπουμε λοιπόν ότι ζούμε ένα παγκόσμιο πόλεμο που χτυπούν αμάχους. Αυτή είναι η διαφορά. Έτσι. Εδώ θα πάμε στις ρίζες, διότι μαθαίνει ο άλλος, είναι το Taral Harp, Taral Islam. Δηλαδή είναι ο κόσμος του καλού και ο κόσμος του κακού. Όταν λέει δεν έρχεται ο άπιστος, εμείς δηλαδή, στο δικό του στρατόπεδο, τότε είναι υποχρεωμένος να το πράξει διαπυρός και σιδηρού και ακόμη να δώσει και τη ζωή του, διότι δίνοντας τη ζωή του γίνεται μάρτυρας. Κερδίζει την αιωνιότητα. Μάλιστα. Με την παροχή υλικών ή άλλων αγαθών. Και όταν εκπαιδεύεις παιδάκια, που τα βλέπουμε να σκέφτονται. Να σκέφτονται παιδάκια, 6-7 χρονών και πιο μικρά. Χρονών. Παιδομαζώματα δηλαδή, κλασικά παιδομαζώματα με πλήση εγκεφάλου. Δημιουργείς ολόκληρους στρατούς και αυτό είναι το ανησυχητικό. Διότι οι στρατοί που δημιουργούνται τώρα εκεί στην περιοχή όπου έχει στήσει κράτος η ΙΣΙΣ θα τους βρούμε μπροστά μας στις επόμενες δεκαετίες. Συνειδητοποιήστε το αυτό, έτσι. Όταν έχεις για παράδειγμα
7-8 χιλιάδες, λέω ένα αριθμό, ναι, στρατευμένα παιδάκια μαθαίνουν με συγκεκριμένους τρόπους σκέψης, είναι στρατιώτες πιστοί, αφιερωμένοι στην τρομοκρατία. Την οποία αυτοί δεν θεωρούν τρομοκρατία. Θεωρούν χρέος για το κακό. Όπως δηλαδή οι Αμερικανοί πρόεδροι αποκαλούν κακό πηγή του κακού και αυτοί αντιστρέφουν και λένε ότι αυτοί μας παίρνουν τα πετρέλαια μας, αυτοί μας παίρνουν, θέλουν να επιβάλλουν τον πολιτισμό τους, θέλουν να καταστρέψουν τη θρησκεία μας. Μάλιστα. Άρα είναι πολύ απλά και σύνθετα τα πράγματα και επαναλαμβάνω με τα λύπη στο λέω δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι σε θέση να αντιδράσει, διότι δεν υπάρχουν πολιτικοί ηγέτες, δεν υπάρχουν θεσμοί που να λειτουργούν. Κύριε Χαραλαμπίδη, έτσι καταληκτικά, αν δεν κάνω λάθος, το πρώτο τρομοκρατικό χτύπημα ήταν το 2004 στην Ισπανία, στη Μαδρίτη, δεν είναι? Τότε που ήταν η Αλκάιντα. Ήταν η Αλκάιντα, 197 νεκροί, 2.000 κόσμος σοβαρά τραυματισμένοι. Λεωφορεία. Ναι, μετά στην Αγγλία. Στην Αγγλία, ναι. Λοιπόν, ήταν το πιο μεγαλύτερο τρομοκρατικό χτύπημα και το 2004 μέχρι το 2016 δεν μας έχει μάθει τίποτα. Ναι, μα βλέπω ότι η Δύση, σας πω, να τα πούμε ομά, βομβαρδίζουν οι Αμερικανοί από τη μια επιλεκτικά, βομβαρδίζουν οι Ρώσοι από την άλλη. Τα παιχνίδια εκεί είναι παιχνίδια ενέργειας. Δηλαδή ο πόλεμος στη Συρία ξέσπασε όταν είχε γίνει μια πρόταση από το Ιράκ και τη Σαουδική Αραβία για ένα αγωγό ο οποίος θα περνούσε από Ορδανία μετά Συρία, θα έβγαινε Τουρκία από Τουρκία Ευρώπη και ο Άσαντ είπε όχι. Γιατί συμμάχιζε μαζί με το Ιράν, το οποίο το στήριζε, και το Ιράκ. Εάν δείτε το χάρτη με τον αγώ. Δεύτερο, υπάρχουν μεγάλα αποθέματα σχιστόλουθου στην περιοχή εκεί πάνω από τη Συρία προς το Ιράκ και προς το Ιράν, που είναι ένα νέο, μια νέα μορφή παραγωγής φυσικού αερίου και πετρελαίου. Α, εκεί θα γίνει. Άρα τίποτε, αν δείτε τους χάρτες, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Δεύτερον, εάν ήθελαν να χτυπήσουν, αν υπήρχε πολιτική πρόθεση διάλυσης του ISIS, θα το διέλυαν εξ υπαρχής. Ενθυμίστε πριν από 3 χρόνια τι έλεγαν οι Αμερικανοί, ότι ο ISIS είναι ένας στρατός 10.000. Περίπου έλεγαν, εντάξει, για μας είναι piece of cake. Και τι μετατρέπεται τώρα η περιοχή εκεί, όταν μπήκαν και οι Ρώσοι μέσα, σε ένα καταπληκτικό showroom πώλησης εξοπλιστικών προγραμμάτων. Ας πάρει κάποιος τις πωλήσεις που έγιναν ή που πρόκειται να γίνουν. Ήδη οι Ρώσοι πολλούν, για παράδειγμα, για να μην δαιμονοποιούμε μόνο τους Αμερικανούς, που είναι ήδη δαιμονοποιημένοι. Οι Ρώσοι πολλούν συνεχώς S-300 και τώρα αρχίζουν να πουλούν και S-400. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό δεν σημαίνει μόνο στρατιωτική εξάρτηση. Σημαίνει οικονομική εξάρτηση μέσα από τους εξοπλισμούς, σημαίνει στρατηγική εξάρτηση, διότι είναι sophisticated weapons, όπως τα λέμε, δηλαδή είναι έξυπνα ευφύ όπλα, τα οποία θέλουν τον έλεγχο του κατασκευαστή, δηλαδή των Ρώσων. Τα ίδια κάνουν από την άλλη πλευρά οι Αμερικανοί, άρα τα πράγματα δεν είναι. Έτσι όπως μας τα λέτε, κύριε Χαραλαμπίδη, δεν μας σώζει τίποτα. Μας σώζει. Μας σώζει αν συνειδητοποιήσουμε ότι το κόστος από το όφελος μακροπρόθεσμα είναι πολύ μεγαλύτερο και αυτό αποδεικνύεται από την τρομοκρατία. Δηλαδή αυτό που ζούμε σήμερα οφείλεται στο γεγονός ότι δεν είναι και τόσο ορθολογιστικό το παιχνίδι. Έχουμε χάσει τον ορθολογισμό και από τους μεν και από τους δε, από τους πάντες. Δηλαδή, εάν κάποιος πει τώρα, μα γιατί να χτυπήσουμε τον ISIS, διότι θα λυθεί με άλλους τρόπους, ακούγεται ναι, αυτή η άποψη. Ναι, και επίσημα. Μέσω της εκπαίδευσης, μέσω να δώσουμε στον κόσμο να φάει. Ναι, αλλά είμαστε εδώ. Αυτό θα πάρει 10 χρόνια. Θα πάρει 15 χρόνια. Τώρα πρέπει να σταματήσουμε αυτή τη λερναία ύδρα. Ζητείτε Ηρακλής, τον οποίον επί του παρόντος δεν βλέπω. Όχι γιατί δεν υπάρχει. Δεν βλέπω. Mm-hmm. Ο Ηρακλής υπάρχει πάντα. Σωστά. Έτσι δεν είναι μύθος. Είναι μεγάλη πραγματικότητα. Απλά είναι να το χρησιμοποιήσεις. Γι' αυτό λέω, εάν ο κύριος Ντούσκ. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι το 2008 έχω ζήσει επί γαλλικής προεδρίας, ήταν διαφορετική τότε η δομή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, διοικούσε το κράτος, δεν είναι όπως τη γραμματεία που έχει τώρα ο κύριος Ντούσκ. Αμέσως ο Νικολάς Σαρκοζή είχε συγκαλέσει έκτακτη σύσκεψη στις Βρυξέλλες. Δηλαδή αμέσως με την έκρηξη της κρίσης στη Γεωργία, λέει στους αρχηγούς κρατών, μαζευτείτε τώρα για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Και
αντιμετωπίστηκε όσο θα αντιμετωπιζόταν η κατάσταση με τις ανοησίες και τις βλακίες που έγιναν μέσω ΝΑΤΟ και Αμερικανών στη Γεωργία. Μάλιστα. Έτσι. Ξαναεπιστρέφει ο Σαρκοζή, δεν είναι? Έχει αυτό στα σκιές του. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, σε λίγες μέρες εσείς επιστρέφετε στις Βρυξέλλες. Ναι. Ανησυχείτε γι' αυτό? Όχι. Δεν ανησυχείτε? Καθόλου. Να, δεν, είναι, δεν το λέω μπορεί τηλεθεατές να όχι, έχω, για όσους με ξέρουν, έχω διέλθει τα παιδεία των μαχών ως πολεμικός ανταποκριτής από τη Βοσνία μέχρι τη Μέση Ανατολή, μέχρι το Κωσυφοπαίδιο. Νομίζω είναι θέμα κουλτούρας και ανατροπίας. Όταν διώχνεις το φόβο και λες ότι δεν είναι η ώρα σου, θα μπορούσε να τύχει σε οποιοδήποτε αυτό που έτυχε. Εάν ζεις με αυτόν τον τρόμο, τότε κέρδισαν οι τρομοκράτες. Μάλιστα. Κύριε Χαραλαμπίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα. Ελπίζω πριν φύγετε για Βρυξέλλες να σας έχουμε ξανά να συζητήσουμε ανάλογα θέματα, τα οποία είναι πολύ επικαιρά. Και ευχόμαστε αυτή η τρομοκρατία να είναι το τελευταίο τρομοκρατικό χτύπημα. Ευχόμαστε για να είναι από τα τελευταία. Ναι, σωστά. Θα πρέπει να βάλουν μυαλό οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει πλέον και η Ευρωπαϊκή Ένωση να στελεχώνεται, δύσκολο αυτό, με πιο ικανούς πολιτικούς. Μάλιστα. Και γενικά τα κράτη-μέλη της. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, περνάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί σας. Κυρίες και κύριοι, είμαστε και πάλι μαζί σας με φιλοξενούμενους τον Χρήστο Ρότσα, υποψήφιο βουλευτή Λευκωσίας με το Δημοκρατικό Συναγερμό. Επίσης μαζί μας είναι ο κύριος Δημήτρης Σούγλης, ο οποίος είναι υποψήφιος Αριστίδην, υποψήφιος βουλευτής με το Δίκο, στο επάγγελμα δημοσιογράφος. Για να συζητήσουμε σήμερα αρκετά θέματα και να τους γνωρίσουμε ακόμη περισσότερο. Καλώς μας ήρθατε, καλό σας μεσημέρι. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα. Φίλοι. Παλί, ο Δημήτρης στον ίδιο χώρο, αρκετά χρόνια, σε γνωρίζουμε όλοι μέσα από τις ανάλογες εκπομπές. Εσύ ξεκίνησες στον Αντένα, Δημήτρη, με το πρώτη μεσημεριανή εκπομπή, δεν κάνω λάθος. Ναι, είχαμε, ουσιαστικά καθιερώσαμε την μεσημβρινή τηλεοπτική ενημέρωση. Έτσι, ακριβώς έτσι. Το μέρα μεσημέρι. Το 90... Αυτό το έλεγα έξω, λέω ότι Δημήτρη, ναι, εσύ καθιέρωσες την εκπομπή το μεσημέρι. Και εσύ πολλές φορές φιλοξενούμενος εκεί, ναι, βέβαια. Κύριε Ρότσα. Και μαζί στο ραδιόφωνο. Και σε επεισοδιακές. Και σε επεισοδιακές. Σε μια εκπομπή, θυμάμαι, είχε διαφωνούσε με κάτι και σηκώστηκε και αποχώρησε. Με τον, είχε διαφορά με τον καλεσμένο που ήταν. Διαφωνία μαζί, έτσι έντονη, φανταστείτε. Ο πρωθυπουργός Γεωργίας, ο Θεμιστοκλέος, ο οποίος απεκάλεσε τα κατεχόμενα πολιτεία. Και λέω τα κατεχόμενα πολιτεία. Εκεί λοιπόν έπρεπε να φύγετε. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στο θέμα μας, το οποίο θα ήθελα να ξεκινήσω. Κύριε Ρότσα, εσείς δεν είστε γνωστός στο χώρο της πολίτικης. Έχετε θέσει και άλλες φορές υποψήφιος. Ήσασταν και βουλευτής το 2000. Θα ήθελα να μου πείτε πώς αυτή τη στιγμή αποφασίσατε και πάλι να ξαναμπείτε στον πολιτικό στίβο και στε... Πολύ κέρια ερώτηση. Όλοι οι φίλοι με ρωτάνε αυτό. Αυτές τις δύσκολες εποχές. Και χαίρομαι που το απαντώ, διότι το απάντησα πρώτα στον εαυτό μου. Είπα πως μετά το κούρεμα, το Μάρτιο του 2013, αυτό που πάθαμε, τη μεγαλύτερη καταστροφή πλούτου από το 1974, και δεν είναι μόνο αυτοί που είχαν χρήματα που έχασαν στις τράπεζες, είναι αυτοί που είχαν παιδιά που ξενιτεύτηκαν, είναι αυτοί που είχαν ακίνητα υποθήκες σε δάνεια και πήγαν τα ακίνητα στον πάτο και τα δάνεια μείναν εκεί. Είναι αυτοί που χάσαν τις δουλειές τους. Είναι αυτοί που είναι δημόσιοι υπαλλήλοι και μειώθηκε ο μισθός τους. Είναι αυτοί που ήταν συνταξιούχοι και μειώθηκαν τα εισοδήματα. Όλο μας, με το να πάει πάνω το ΦΠΑ και οι φόροι εισοδήματος, μειώθηκε όλο μας το εισόδημα. Δεν έχει άτομο που δεν επηρεάστηκε αρνητικά από την κρίση. Και είπα ότι ο καθένας που μπορεί έστω και λίγο να βοηθήσει, πρέπει να βοηθήσει. Δεν μπορούμε πλέον να εκλέγουμε άτομα τα οποία να μην σε προστατεύσουν όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Δεν γίνεται άλλο. Αυτός ήταν ένας από τους σημαντικούς λόγους. Αυτός λοιπόν είναι ο λόγος. Επίσης, έχω έναν παιδί το οποίο ήταν τότε στο στρατό, τώρα έχει πάει να σπουδάσει, λέω σε ποια πατρίδα θα έρθει. Γι' αυτό ο καθένας μας πρέπει να προσφέρει ό,τι μπορεί να προσφέρει. Και θυμήθηκα τη ρίση του Κατζαντζάκη, ότι το μέλλον της πατρίδας, το καλό μέλλον της πατρίδας, εξαρτάται μόνο από εμένα. Αν πει ο καθένας μας αυτό, η Κύπρος θα πάει καλύτερα. Μάλιστα. Και γι' αυτό επανήλθα. Προηγουμένως, όταν ήμουν μέχρι το 2000-2001.
τα προβλήματα δεν ήταν σοβαρά. Εγώ είχα μπει στην πολιτική να βοηθήσω για την απελευθέρωση του τόπου μας. Τελικά ξοδεύαμε στο χρόνο, το χρόνο μας στη Βουλή σε κανένα βοήθεια εδώ, καμιά παραγωγή εκεί και δεν έκαναμε αυτό για το οποίο εγώ ήμουνα στην πολιτική. Γι' αυτό σιγά σιγά μπήκα στο περιθώριο από μόνος μου. Δηλαδή το Παρίσι μου, εμένα, όπως πήγαν οι Ελλαδίτες τότε από την Αθήνα στο Παρίσι, εμένα ήταν η αυτοπεριθωροποίηση. Ενεργά πάντοτε, αλλά όχι τόσο στο κομματικό και στην... όμως μετά το 2013 είπα ότι ήρθε η ώρα ο καθένας που μπορεί να προσφέρει, να το προσφέρει για το καλό του τόπου. Μάλιστα. Αυτό είναι το κίνητρο μου, τίποτα. Δημήτρη, κύριε Σούγλη. Φροντίδη μου, ο καθένας ο οποίος θέλει να προσφέρει στην πατρίδα του, το προσφέρει μέσα από πολλούς τρόπους και μέσα από πολλά βήματα. Πιστεύω ότι είτε απλοί εργάτες είμαστε, έτσι, είτε διδάσκαλος ή δικηγόρος ή νοσηλευτής ή γιατρός, είτε φαρμακοποιός, ο καθένας ως ενεργός πολίτης, ο καθένας ως μονάδα και κατ' εξέλιξη ενός ομάδα, σίγουρα φέρει το καλό του τόπου του. Έτσι θεωρούσα πάντοτε και τον ρόλο μου και την αποστολή μου ως δημοσιογράφου. Δεν έπαψα, δεν πάβω και δεν θα πάψω ποτέ να είμαι δημοσιογράφος. Έχω και εγώ 4 παιδιά. Είσαι πολύτεκνος. Ναι, δόξα τω Θεώ. Ο μεγάλος σπουδάζει, ο δεύτερος ευχαριστώ, είναι 14 και έχω και τα μικράκια μου, των 7 σχεδόν και 5. Δίδυμα. Σχεδόν. Σχεδόν, ναι. Είναι πολύ κοντά. Σαν διδυμάκια, λοιπόν. Μένοντας 1,5 χρόνο άνεργος, εισέπραξα ως θύμα πλέον κι εγώ την κατάντια της κυπριακής κοινωνίας σήμερα. Δυστυχώς, δεν είναι αυτή η Ευρώπη που θέλαμε. Δυστυχώς, δεν είναι αυτό το όραμα που είχαμε. Και για την Κύπρο και γενικότερα. Και ως ενεργός πολίτης, το επαναλαμβάνω αυτό διότι είναι μεγάλης σημασίας, αποφάσισα να αποδεχτώ την πρόταση, την πρόσκληση του Δημοκρατικού Κόμματος. Την τιμητική ως για αριστείν την υποψήφιο του Δημοκρατικού Κόμμα. Είχα ξαναδοκιμάσει στις ευρωεκλογές του 2009. Ναι, ως ευρωβουλευτής, θυμάμαι. Και πάλι με το Δημοκρατικό Κόμμα. Σταθερά. Ένα κόμμα με το οποίο διαχρονικά με βρίσκει σύμφωνο στις απόψεις και στους χειρισμούς του στο Κυπριακό. Στο Κυπριακό. Και όχι μόνο. Θεωρώ ότι οι βουλευτές και οποιοδήποτε βουλευτής, διότι αυτά όλα πρέπει να περάσουν πλέον από την θεωρία στην πράξη. Τι είναι ο βουλευτής? Ο βουλευτής είναι ο εκπρόσωπος του λαού, τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Τουλάχιστον έτσι θεσπίστηκαν και σε αυτές τις βάσεις μπήκαν από την αρχαία Ελλάδα. Πόσοι από τους σημερινούς βουλευτές, τους εκάστοτε βουλευτές, και δεν μηδενίζω, δεν λέω ότι κάποιοι δεν το κάνουν, για να μην παρεξηγηθώ, μου αρέσει πάντα να είμαι έντιμος και ειλικρινής. Αντιπροσωπεύουν αυτή τη φιλοσοφία, τηρούν αυτή τη φιλοσοφία. Να μην πω ελάχιστη. Έχοντας λοιπόν στο πετσί μου και εγώ όλα αυτά τα οποία βιώνει ο κόσμος μας, απογοητευμένος και πικραμένος και θυμωμένος πολύ καθημερινά, όπως και ο κόσμος μας, βλέποντας τα κοινωνικά παντοπουλία, την ανεργία να αυξάνεται, τους συνταξιούχους να μετρούν δεκάρα με δεκάρα, σεν με σεν, για να περάσουν 4-5 μέρες, διότι οι συντάξεις είναι πλέον πενιχρές, μέχρι να έρθει ξανά η σύνταξη τέλος του μήνα. Θεώρησα ότι εάν εκλεγώ και μου δώσει ο πολίτης, ο λαός, την εντολή να είμαι η φωνή του, θα είμαι η φωνή του. Μάλιστα. Θα μιλάτε με πολιτικό λόγο ή θα χρησιμοποιήσετε τη γλώσσα που χρησιμοποιείτε εδώ και τόσα χρόνια? Εάν με συλλάβεις κάποια στιγμή... Πολύ σωστά. Ξέρετε, αυτό όμως συμβαίνει. Το βλέπουμε στην πορεία των χρόνων να χάνουν κάποιοι την προσωπικότητά τους, το στοιχείο που ο κόσμος τους εμπιστεύτηκε και τους έδωσε την εντολή, και να γίνονται κάτι άλλο από αυτό. Γι' αυτό ακριβώς το θέτω την ερώτηση. Αυτό αρχίζει από τώρα, Αφροδίτη. Διότι
από φίλους, από συναδέρφους, καλώντας ως συνάδελφο και υποψήφιο κλπ. Στις πρώτες μια-δυο εμφανίσεις ένιωσα κάπως περίεργα. Διότι ένιωσες πάντοτε, λίγο πολιτικός και εσύ. Διότι κάποτε ήμουν εκεί, ενώ τώρα είμαι εδώ. Είναι πολύ πιο εύκολο είναι πιο να είσαι εκεί. Το να είσαι εδώ. Ναι. Το να είσαι εκεί είναι πολύ εύκολο. Αλλά το να είσαι εδώ εξυπακούει ένα πράγμα. Να είσαι ο εαυτός σου. Ναι. Να αναπτύξεις το όραμά σου, να αναπτύξεις τον λόγο σου, την άποψή σου, τον προβληματισμό σου. Να πείσεις επί της ουσίας για τις θέσεις σου και τους αληθινούς προβληματισμούς σου στον κάθε πολίτη που θα μπορέσει μετά να σε εμπιστευτεί. Θα είμαι πάντοτε αυτός μου και θα μιλώ όπως με ξέρει ο κόσμος τόσα χρόνια. Χωρίς φόβο και πάθος. Χωρίς φόβο και με πάθος. Και μάλιστα με πάθος όμως. Νομίζω ότι θα ήταν συμφέριστη βολή των αντιπροσώπων να μπουν περισσότεροι δημοσιογράφοι μέσα, διότι που ξέρεις, μπορεί να αποκαλυφθούν και άλλα σκάνδαλα. Είναι η εποχή των σκανδάλων. Να έρθω σε εσάς, κύριε Ρότσα. Σκάνδαλα. Έχει ένα μήνα σκάνδαλα. Η ΕΔΕΚ έχει βγάλει στην επιφάνεια έγγραφα του Εθνικού Συμβουλίου. Εσείς πώς τοποθετήστε σε αυτό? Να εξηγήσω από το Εθνικό Συμβούλιο. Νομίζω κακώς το έκαναν. Άστε από αυτά που βγήκαν. Βεβαίως στην πριν από την ΕΔΕΚ υπήρχαν και άλλα κόμματα. Έτσι, ναι, τις προηγούμενες. Ήταν διαρροές περισσότερο. Εδώ ήταν ανάγνωση των πρακτικών που, εν πάση περιπτώσει, τα γνωρίζαμε. Είχαν δημοσιευτεί περίπου τα ίδια στις εφημερίδες. Το ζητούμενο ήταν να τα γνωρίσει ο κόσμος. Ναι, αλλά ήταν εκεί, δεν προσφέραν κάτι εις αυτό που ο κόσμος ήθελε να μάθει. Δεν ήταν νερό στο διψασμένο. Ήταν μια επανάληψη και κακά τα ψέματα. Το Εθνικό Συμβούλιο δουλεύει με τα λαττώματα του, αλλά είναι εκεί που όλες οι ηγεσίες καταθέτουν τις απόψεις τους, χωρίς να σκέφτονται τι θα πει αν είναι στο ραδιόφωνο ο ακροατής ή στην τηλεόραση ο τηλεθεατής. Είναι κάτι που μακάρι να είχαν και στην Ελλάδα κάτι τέτοιο και μπορούν να μην έφταναν στο σημείο που φτάσαμε. Έχει τα σκαμπανεβάσματα του, αλλά είναι εκεί, είναι θετικός ο θεσμός νομίζω. Άρα κακώς ο φίλος μου Σιζόπουλος αποκάλυψε τα πρακτικά. Υπάρχουν τόσοι άλλοι τρόποι να πεις αυτό το οποίο θέλεις να πεις, να διεκδικήσεις τις θέσεις σου, να ζητήσεις δικαίωση και με τετράγωνα επιχειρήματα να στηρίξεις τις απόψεις. Βέβαια, θα το δούμε και στις 22 Μαΐου ο κόσμος, εάν το επικρίνει ή δεν το επικρίνει. Ναι. Έτσι σωστό, δεν είναι. Σωστό. Τώρα, εάν έναν κόμμα ψηφιστεί από τον λαό, σίγουρα αυτό είναι μια δικαιώσιο θέση. Δεν είναι όμως και η απόδειξη ότι οι θέσεις είναι ορθές. Καμιά φορά την παθαίνουμε. Γι' αυτό υπάρχει και ο λαϊκισμός. Είπετε για σκάνδαλα. Ναι, πάντοτε υπήρχαν, όμως αυτή η κυβέρνηση τα έβγαλε στην επιφάνεια. Δεν τα έβαλε κάτω από το χαλί. Δεν είπε δεν είμαστε κοινωνία αγγέλων. Και ιδίως μετά το κούρεμα, όπου όλοι έθελαν μια δικαίωση που πήγαμε λάθος, νομίζω και το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου της Δημοκρατίας και η Γενική Εισαγγελία και η κυβέρνηση ίδια προσπαθούν να αποκαλύψουν κάτι και να με συγκαλύψουν. Γι' αυτό είδαμε κάποιοι να τιμωρούνται που στο παρελθόν δεν υπήρχε περίπτωση. Μάλιστα. Και δεν έχουν τιμωρηθεί. Νομίζω ότι οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε. Ελπίζω να μην υπάρχουν άλλα, ότι η κοινωνία μας δεν είναι τόσο σάπια όσο θέλουμε τελευταίως να πιστεύουμε ότι είναι. Διότι όλους μας πονά. Όλους μας πονά. Ωραία. Εσύ, Δημήτρη, πια πώς τοποθετήσεις στα σκάνδαλα και μετά θα ήθελα έτσι να έρθουμε και στο θέμα της υγείας, το οποίο πραγματικά είναι εκρηκτική η κατάσταση. Τα σκάνδαλα είναι από γεννήσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εδώ από την ίδια την τουρκική εισβολή πλούτησαν κάποιοι, τρώμε χρυσά κουτάλια, πήραν και αξιώματα και όπου πάνε και όπου έρθουν τους χειροκροτάμε κιόλας. Είναι βαθιά ριζωμένη η διαπλοκή και η διαφθορά στον τόπο μας. Πρέπει να παταχθεί. Όποιος πει ότι θα πατάξω την διαφθορά και τη διαπλοκή στη ρίζα της είναι ψεύτης. Απλώς όμως πρέπει να την πολεμήσουμε. Εκ των όνων και άνευ, αλίμον αν δεν βρίσκονταν ενώπιον της δικαιοσύνης όσοι έχουν συλληφθεί, ναι. Θεωρώ όμως ότι δεν είναι η κορυφή του παγόνου. Και ότι όσοι έχουν συλληφθεί και έχουν οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης,
είναι τα μικρά ψαράκια. Υπάρχουν πολύ μεγάλα ψάρια. Την κεφαλή ακόμη δεν την έχουμε πιάσει. Όχι. Αν είχα ονόματα θα τα έδινα. Ευχόμαστε λοιπόν να είμαστε σε καλό δρόμο. Ευχόμαστε, αλλά πρόσεξε. Το να ευχόμαστε, να ευελπιστούμε και να λέμε και να συζητάμε και να κριτικάρουμε είναι ένα. Ο λαός είναι κυρίαρχος μόνο την ώρα που πάει να ψηφίσει. Άρα εδώ να αναδείξουμε έντιμους ανθρώπους. Την αποχή. Άρα εδώ, να έρθουμε εδώ στο θέμα που πάλι έχουμε έντιμους ανθρώπους. Είναι το πιο σοβαρό. Ο κόσμος μία φορά στα 5 χρόνια είναι κυρίαρχος. Μία φορά. Μάλιστα. Άρα θα πρέπει να το κάνει, γιατί ο κόσμος έχει βαρεθεί τόσο πολύ την πολιτική και τους πολιτικούς. Αυτό... Και βλέπουμε για άλλη μία φορά ότι δεν υπάρχει ανταπόκριση στους εκλογικούς καταλόγους. Επειδή πρέπει να είμαστε δίκαιοι. Επικρίνουμε και υπάρχει διαφθορά και η κριτική μας απευθύνεται στο πολιτικό σύστημα. Διότι, επαναλαμβάνω, να είμαστε αντικειμενικοί, έτσι, δεν μπορούμε να τα βάλουμε όλα σε έναν καλάθι. Δεν είναι όλοι οι πολιτικοί βρώμικοι, δεν είναι όλοι οι επιχειρηματίες βρώμικοι, δεν είναι όλοι οι δημοσιογράφοι ρουφιάνοι. Και πάει λέγοντας, έτσι. Πρέπει να είμαστε δίκαιοι. Με το πολιτικό σύστημα είναι που πρέπει να τα βάλουμε. Και πάνω σε αυτό που επέτρεψε μου έτσι μια επέκταση. Έχουμε σοβαρό πρόβλημα και από αυτό δημιουργούνται και άλλα. Και αυτό των σκανδάλων. Έχουμε σοβαρό πρόβλημα δημοκρατίας. Δεν λέω ότι είμαστε Τουρκία και Ερντογάν. Και αναφέρομαι συγκεκριμένα. Δημοκρατία σημαίνει ισονομία. Υπάρχει, δεν υπάρχει. Εάν εγώ κάνω μια ματσαράγκα και χρωστώ στο φόρο 500, 300, 700 ευρώ, θα πάω στις κεντρικές. Τα δισεκατομμύρια που είχαν βγει τώρα και οδήγησαν τον τόπο στην οικονομική εξαθλίωση, δεν είναι σκάνδαλο? Έχει φυλακιστεί κανείς? Κάποιες υποθέσεις διερευνώνται και εκδικάζονται. Έχει 3 χρόνια. Ευχόμαστε ότι θα καταλήξουν πίσω από τα σίδερα της φυλακής. Ο Καζαντζάκης είπε ότι έστω και ένα παιδί να πεινάει στον κόσμο, δεν υπάρχει πολιτισμός. Μάλιστα. Άρα έχουμε και πρόβλημα πολιτισμού. Μάλιστα. Και έχει... υπερπληθυσμό στις κεντρικές φυλακές. Άλλο ένα πολύ μεγάλο θέμα. Πιάνομαι από την τελευταία σου φράση, Δημήτρη. Άλλο ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ξέρετε, πολλά τα θέματα. Πολλά. Ξεκινώντας από εδώ και μετά να πάμε στην κυριαρχία του κόσμου κάθε 5 ετία. Τόσο σπάνιο. Μία φορά κάθε 5 χρόνια. Αυτό πρέπει την ψήφο του να τη ζυγίσουν πριν να τοποθετήσουν. Να μην ψηφίσουν επιπόλαια. Για το γιατί καλό, φέρουν και ευθύνη. Βέβαια, όλη ευθύνη. Για την ευημερία τη δική του, των παιδιών του. Έστω αν δεν υπάρχει κρίση, αν δεν προκύψει κάτι όπως το Μάρτιο του 2013, θα πρέπει αυτοί που θα ρωτηθούν και θα είναι εκπροσώποι του και στη Βουλή και στην κυβέρνηση, δεν θα χτυπήσει κανένα την πόρτα του ψηφοφόρου να το ρωτήσει τι να κάνουμε σε αυτό το θέμα. Κανεί, μία φορά στα 5 χρόνια, χτυπάει κάποιο την πόρτα του και το ρωτά ποια είναι η άποψή του. Άρα οφείλει να εκλέξει τους καλύτερους. Αυτοί οι οποίοι λένε είμαι και εγώ εδώ, θέλω και εγώ να βγω, ψηφίστε με, είναι παντού, θα πρέπει να τους εκτιμήσουν με τι ειδικό βάρος έχω. Και πρέπει να ψάξει ο ψηφοφόρος να βρει. Ο πρόεδρος της Αμερικής, ο Τζορτζ Μπους, ο Τζούνιορ, έλεγε ότι ουδέποτε θα βάλω κάποιο στο Υπουργικό μου Συμβούλιο επειδή το θέλει ο ίδιος. Εγώ λέει θα διαλέξω ποιοι θα μπουν στο Υπουργικό μου Συμβούλιο. Ο προβληματισμός είναι δικό μου, το βάρος είναι δικό μου. Γι' αυτό οι ψηφοφόροι πρέπει να πάμε με δέωση στην κάλπη. Και δεν να πάρουν ένα μέρος της ευθύνης. Βέβαια, εκκρίνεται από τις πράξεις του. Έτσι. Διότι είναι εκ των όνων κάνει. Τώρα, αυτό που είπαμε για τις φυλακές. Δεν υπάρχει νομίζω άλλη χώρα στην Ευρώπη που βάζει φυλακή κάποιον ο οποίος δεν μπορεί να πληρώσει τις κοινωνικές του ασφαλίσεις ή το ΦΠΑ του. Είδατε πλούσιο να μπαίνει στη φυλακή επειδή δεν πληρώσουν το ΦΠΑ του? Χαίρομαι που το λέτε. Είναι υπαύτοχοι. Είναι αδιανόητο. Εγώ, αν πω στη Βουλή, αυτόν θα το βάλω. Νομοσχέδιο. Όπως το φόρο εισοδήματος. Αν μπει με έμπα στην περιουσία του, να μπορεί το ΦΠΑ να πάει να πάρει τα λεφτά που είναι ταμιακή μηχανή, αλλά ουδέποτε να βάλει τον άλλο στη φυλακή. Αυτό το λέτε τώρα. Ευχόμαστε λοιπόν να είναι. Το έχω πει και πολύ ψηλά αυτό. Ναι. Και η απάντηση ήταν ότι όντως είμαστε η μοναδική χώρα και ότι θα υπήρξε κατάθεση νομοσχεδίου που να το ακύρωνε τον νόμο ο οποίος υπάρχει. Δεν έχει καταδεθεί τίποτα ακόμα. Όμως υπάρχει καλή θέληση νομίζω και από την κυβέρνηση να το δουν. Και ας μην μου λένε κάποιοι ότι θα αυξηθούν
τα χρέη προς το ΦΠΑ και προς τις κοινωνίες. Μπορεί σε κάποιο βαθμό, αλλά όχι στο βαθμό που να αξίζει να φυλακίζεις κάποιον επειδή ο οποίος δεν μπορεί να πληρώσει. Έτσι, ή δεν μπορεί να πάρει το γάλα του παιδιού του. Βέβαια. Και να μπαίνει τώρα, μέσα. Εάν είναι ένας ο οποίος πάει και παίζει στα κατεχόμενα για 50 ευρώ και δεν πληρώνει τις κοινωνικές του, αυτό βάλτο στη φυλακή. Τιμώρα του. Έχει 100.000 τρόπους να τον τιμωρήσεις. Όχι όμως αυτόν ο οποίος πραγματικά δεν μπορεί. Μάλιστα. Δημήτρη. Είναι θέματα που τα έχει ζήσει, τα έχει στο πετσί σου. Ο κόσμος είναι επιβεβαισμένος. Ο κόσμος είναι ταλαιπωρημένος. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, δυστυχώς. Το γνωρίζουμε όλοι. Γινόμαστε δέκτες καθημερινά. Νοσεί το σύστημα γενικότερα. Ξέρετε τι φταίει. Κοίταξε, είμαστε δημοκρατία. Μια στιγμή μόνο. Είμαστε δημοκρατία. Όλα είναι αργά στη δημοκρατία. Υπάρχει αυτό ο σταθμό που κάνουμε εμεί, άλλε ή άλλε σταθμού. Η κοινωνία ολόκληρη μέσα από τα δίκτυα κοινωνική δικτύωση. Το ρολόι τη δημοκρατία, Αφροδίτη, είναι πιο αργό από το ρολόι του χρόνου. Τόσο καλά. Ναι, έτσι είναι. Σιγά-σιγά. Αλλά προσπαθούμε, δεν βελτιώνεται. Πρόσεξε όμω, και η καθυστερημένη απονομή δικαιοσύνη είναι έλλειψη δικαιοσύνη. Ναι, σωστό. Και είναι ένα θέμα το οποίο έχουμε. Δηλαδή δεν μπορούν να εκδικάζονται κάποιες υποθέσεις χρόνια και χρόνια και να πηγαίνει και να πηγαίνει η ιστορία και να αναμένουμε. Δηλαδή πέρα από 2-3 άτομα που καταδικάστηκαν τότε για το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου, ξέραμε, ήταν κοινό μυστικό και για πολλούς άλλους που δεν έγινε τίποτα. Έτσι, και τώρα με την οικονομική κρίση το μεγαλύτερο σκάνδαλο από γενέσεως της δημοκρατίας, τουλάχιστον μετά την εισβολή. Ξέρουμε λίγο πολύ περίπου τι έφτεξαν, τι έκαναν, τι δεν έκαναν, αλλά κυκλοφορούν ελεύθεροι. Άλλοι έχουν σπίτι και κάνουν διακοπές στις Σεϊχέλες, άλλοι ξέρω εγώ στα νησιά Φίτζι και ούτω καθεξής. Τα χιτά, πόσα μεγάλα σκάνδαλα με τους Δήμους, όλο αυτό το οποίο έχει συμβεί. Δεν με παραξενεύει τίποτα, Αφροδίτη, και θα ακούσουμε κι άλλα. Έπεται συνέχεια. Βεβαίως. Θα ακούσουμε κι άλλα. Και όσο ζούμε, συντηρούμε το κατεστημένο, αυτό το αρρωστημένο κατεστημένο σε αυτό τον τόπο, αυτά θα έχουμε. Ούτε οι οραματιστές πολιτικοί είναι αρκετοί, ούτε οι άνθρωποι που θέλουν να τα βάλουν με το κατεστημένο από μόνοι τους είναι αρκετοί. Την δύναμη την έχει ο λαός. Ο λαός, ο οποίος πρέπει να αναδεικνύει πλέον ή να αναδείξει έντιμους ανθρώπους. Στην Κύπρο ζούμε, σε ένα χωριό της Αμερικής. Έτσι. Λίγο πολύ ξέρουμε ποιος είναι έντιμος και ποιος είναι ανέντιμος. Αν θες και να σου πω και κάτι άλλο, ίσως ακουστεί υπερβολικό. Για να ξεκαθαρίσω, να μην παρεξηγηθώ όμως, δεν σημαίνει ότι και ο πλούτος είναι κακό, έτσι. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι κάποιος είναι πλούσιος. Φταίει ο άνθρωπος επειδή είναι πλούσιος, ξέρουμε πλούσιους οι οποίοι βοηθούν και κόσμο κλπ. Αλλά και το κάνουν και σε καθημερινή βάση κάποιοι. Εγώ προκαλώ οποιονδήποτε να μου πει, διότι μπορεί να βρει ένα δυο τρία να μου πει. Να μου πει ρε παιδί μου, 10 ονόματα φτωχών, εντάξει, που έχουν εκλεγεί και αναδειχθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 10 ονόματα φτωχών που έχουν ανελιχθεί στη δημόσια υπηρεσία. 10 μπορεί να μην βρει, αλλά ένα μικρό αριθμό, ένα μικρό ποσοστό, Δημήτρη μου, έτσι για να είμαστε και δίκαιοι, μπορεί να το βρει. Ρεσί Αφροδίτη, δίκαιοι είμαστε. Η κοινωνία μας δεν είναι δίκαιη πλέον με τους πολίτες. Και σε αυτό, εδώ καταλήγω, έχει ευθύνη ο πολίτης. Το να κάθομαι να επικρίνω, να λέω, να κακίζω την κατάσταση, δημοκρατικό μου δικαίωμα και καλά κάνω. Αλλά την ώρα που σου έρχεται η ευκαιρία, ρε κύριε, να πάει να ψηφίσει. Το χ, το ψ κλπ. Τον οποίο ξέρεις ότι είναι έντιμος. Ξέρεις ότι διαχρονικά έφαν τα μούτρα του, έτσι, χτυπώντας και πολεμώντας το κατεστημένο. Δεν πας, όχι μόνο τη δική σου φωνή αποσιωπάς και την δική του, αλλά και όλων των άλλων που ήλπιζαν, είτε σε αυτόν, είτε σε εσέναν και γενικότερα. Ξέρεις, το να γίνει αλλαγή και να έρθει αλλαγή, αυτά είναι λόγια έβηχα και ωραία. Πολύ σύντομα, έτσι. Πώς θα γίνει πράξη αλλαγή. Αυτό είναι το στοιχείο. Αν είμαστε όλοι σε ένα βαρέλι, είναι ελαφροί που βγαίνουν από πάνω. Που φωνάζουν και εγώ θέλω να είμαι και εγώ θέλω να είμαι. Ο ψηφοφόρος θα αποφασίσει ποιους θέλει. Γι' αυτό πρέπει να βάλει το χέρι του κάτω. Η βαρετή είναι από κάτω. Αυτούς θα βρει. Αυτοί θα το βοηθήσουν στην ώρα που χρειάζεται. Η Κύπρος δεν αντέχει άλλη κρίση.
Γι' αυτό πρέπει, όπως πολύ ωραία είπες, να σκεφτούν πολύ σοβαρά, να πάμε με δέος αυτή τη φορά στην κάλπη και να μην υπάρχει αποχή. Εάν υπάρχει αποχή, τότε είναι όπως τον οικογενειάρχη που παίρνει τα παιδιά του, πάει στην καμπίνα του, κλειδώνει και λέει: δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι ο καπετάνιος του πλοίου. Όταν έχει ησυχία, δεν σε ενοχλά. Όταν έχει όμως θαλασσοδραχή, τότε η καμπίνα δεν θα προστατεύσει ούτε εκείνον ούτε τα παιδιά του. Να πάμε λίγο στο δυσάρεστο, το χθεσινό, το για όλους μας. Συντονισμένες τρομοκρατικές επιθέσεις που χτύπησαν, όπως το έχουμε πει πολλές φορές. Για μας είναι η καρδιά της Ευρώπης οι Βρυξέλλες. Το Βέλγιο είναι η καρδιά της Ευρώπης. Είναι, εκεί χτυπάει. Λοιπόν, εκεί βλέπουμε λοιπόν ότι ήταν. Μπέστε ελεύθερα, κινηθείτε. Δεν υπήρξε συντονισμός, η αστυνομία, το πώς λειτουργήσε το σύστημα. Διαφαίνεται ότι δεν λειτουργήσε έγιναν πριν μερικούς μήνες στο Παρίσι τα ίδια επεισόδια. Ακριβώς. Αυτοί που το έκαναν από το Βέλγιο ξεκίνησαν, οφείλαν οι βελγικές αρχές να είναι πιο έτοιμες. Αφού είχαν μάλιστα και προειδοποίηση. Θρηνούμε μεγάλο αριθμό, έτσι. Και θυμάτων, τραυματίες και μεταξύ αυτών και Κύπριοι. Δύο Κύπριοι. Ευτυχώς όμως αυτό που είπαμε, ελαφρώς τραυματισμένοι. Κάποιοι συνάδελφοι σου Αφροδίτη προσπαθούν να το ρίξουν ότι ξέρει και τα καταδικάζουμε. Αλλά αυτοί που το έκαναν ήταν άνεργοι, ήταν απομονωμένοι. Δεν είναι έτσι. Είναι, το κίνητρο τους δεν ήταν ότι ήταν άνεργοι. Έχει πολλούς χριστιανούς λευκούς που είναι άνεργοι. Το κίνητρο τους ήταν οι θέσεις τους, οι επιδιώξεις τους, οι οποίες είχαν να κάνουν με την ιδεολογία τους. Όπως είχαν κάποτε οι Ερυθρές Ταξιαρχίες. Γι' αυτό πρέπει ο δυτικός κόσμος να νικήσει την επιχειρηματολογία αυτήν των εξτρεμιστών μουσουλμάνων του ΙΣΙΣ. Εγώ θεωρώ ότι οποιαδήποτε μορφή φανατισμού, όπου και αν παρουσιάζεται, με όποιον τρόπο και παρουσιάζεται, οδηγεί σε καταστροφικές συνέπειες. Αυτά είναι δείγματα φανατισμού, αρρωστημένες και ακραίες περιπτώσεις, οι οποίες δυστυχώς δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν. Δηλαδή, καμία υπηρεσία ασφαλείας, κανένα σύστημα ασφαλείας δεν μπορεί να αποτρέψει αυτή την κατάσταση. Εγώ διαρωτώ με όμως το εξής. Είναι ποτέ δυνατόν, έχει τόσο μόρο που με συγχωρείς σφάζονται σαν τα αρνιά άνθρωποι, επειδή είναι χριστιανοί, επειδή είναι έτσι, επειδή είναι αλλιώς, από φανατικούς Ισλαμιστές. Θα κατηγορήσουμε τους Ισλαμιστές όλους τώρα, για όνομα του Θεού. Από φανατικούς. Αλλά είναι ποτέ δυνατόν και μπορεί να πει κανείς μας ότι αν ήθελαν εδώ και τόσους μήνες οι Αμερικάνοι, οι Άγγλοι, οι Γάλλοι. Οι Γάλλοι κάτι έκαναν βέβαια. Άλλες χώρες που έχουν και τη στρατιωτική υπηρεσία και την δύναμη δεν θα μπορούσαν να χτυπήσουν περισσότερο. Άφησαν τη Ρωσία να βγάλει τα κάρβουνα από τη φωτιά μόνη της. Έβαλαν μπροστάρι την Τουρκία που είναι κατοχική δύναμη στην Κύπρο και κερδίζει, παίρνει και εύσημα η Τουρκία. Και έχουμε φτάσει εδώ που φτάνουμε. Έχουμε μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Κενώθηκε το Ολλανδικό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη. Λίγο πριν από λίγα λεπτά, λόγω πιθανής τρομοκρατικής απειλής ή επίθεσης. Θα δείξει. Το Ολλανδικό. Το Ολλανδικό. Και οι Ολλανδοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν τους Τούρκους. Σε πολλές θέσεις τους και επιδιώξεις τους. Άρα λοιπόν βλέπουμε ένας πόλεμος που. Κοίταξε, εάν πήγε στην Τουρκία, χτύπησαν και οι Κούρδοι, Δημήτρη μου, και το ΙΣΙΣ. Δηλαδή δεν ξέρουν πλέον από πού να προφυλαχτούν. Και όταν υπάρχουν άτομα τα οποία είναι έτοιμα και πρόθυμα και το έχουν αποδείξει να γίνουν ήδη βόμβες, δεν υπάρχει σύστημα να τους σταματήσει. Γι' αυτό πρέπει να κερδίσουν τον ιδεολογικό πόλεμο. Καταληκτικά να σας δώσουμε το λόγο, κύριε Ρότσα, να ολοκληρώσουμε έτσι. Σήμερα μιλήσαμε και ακούσαμε τις θέσεις σας για πάρα πολλά θέματα, πολύ σοβαρά, που απασχολούν την καθημερινότητα όλων μας και την ασφάλεια. Να σας πω, νομίζω ότι η Κύπρος βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση. Στα σίγουρα, μετά το 2013, είμαστε σε μια πορεία ανόρθωσης. Δεν έχουμε όμως ανορθωθεί. Ακόμα είμαστε προς την πορεία αυτή. Είστε από αυτούς που δεν πανηγυρίζουν γιατί βγαίνουμε από το μνημόνιο και δεν όλα αυτά. Δεν πανηγυρίζω. Τη στιγμή που, όπως πολύ είπε ο σωστά ο Δημήτρης, έχουμε 15% ανεργία, έχουμε κοινοτικά παντοπολία, κανείς δεν δίκιο. Γι' αυτό και η κυβέρνηση λέει: χαιρόμαστε που βγαίνουμε από το μνημόνιο, είμαστε περήφανοι που ως λαός και
και συντονισμένο κράτος το καταφέραμε, αλλά έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε. Γι' αυτό κάνω έκκληση σε όλες τις τάξεις. Τώρα που θα βγούμε, να μην ξεκινήσουν απεργίες και να ζητούν αυτά τα οποία χάσανε. Αυτοί που τα ζητούν είναι αυτοί που έχουν ήδη δουλειές. Ο ιδιωτικός τομέας είναι που το πλήρωσε. Να κάνουν υπομονή. Αναφέρεστε, φαντάζομαι, στις πασινώσεις τους. Σε όλους, να μην το εξειδικεύσω για να μην. Σε όλους αυτούς που. Παρόλο ετοιμάζονται, που και αυτοί δεν φταίνε, διότι ζητήθηκε. Ναι, έτσι, το αντιλαμβάνομαι. Να εξομοιώσουν τα διπλώματά τους επιτυχία. Να πάνε, βέβαια. Κάλυψαν με δικά τους προσωπικά έξοδα. Ναι. Αλλά και θα βρεθεί λύση. Αυτό ήμουν και σε ένα άλλο στόχο. Θα σταματήσουν την. Θα βρεθεί μια λύση, διότι μετά από 3 χρόνια, αν κοιτάζουμε πίσω, θα δούμε ότι έχει λύθει και αυτή η απεργία, όπως και τόσες άλλες. Mm-hmm. Θα βρεθεί λύση. Αλλά να το κάνουν σύντομα, να πάνε πίσω στις δουλειές τους, να μην θρηνήσουμε κανέναν. Νομίζω είμαστε σε καλή και για την εξυγίανση όλες τις δημόσιες υπηρεσίες που προχωρούμε τώρα και για τα σκάνδαλα τα οποία δεν συγκαλύπτονται πλέον και για την οποία η οικονομία πάει καλύτερα. Αυτό που είναι στις Βρυξέλλες μας λείπει όλους. Πρέπει να φροντίσουμε και στην Κύπρο να προστατευτούμε και να πάρουμε μάθημα από αυτό το οποίο γίνεται, έτσι ώστε να μην θρηνήσουμε θύματα. Ωραία. Δημήτρη. Το καταληκτικό μας σχόλιο. Εγώ θεωρώ ότι περνάμε σοβαρότατη οικονομική κρίση, κρίση αξιών, κρίση θεσμών. Είναι οι πρώτες βουλευτικές εκλογές εν μέσω τόσο σοβαρής κλίσης. Ζητώ την ψήφο του κόσμου, διότι θα είμαι η φωνή του, με ξέρει διαχρονικά ότι ήμουν μαχητικός, έντιμος, ανθρώπινος και ειλικρινής. Προτεραιότητά μου, με συγκεκριμένες προτάσεις, η κατάργηση επιτέλους των κοινωνικών παντοπολίων. Δεν με ενδιαφέρει μόνο, είναι θετικό βήμα, αλλά τι σημαίνει βγήκαμε από το μνημόνιο. Δεν βγήκαμε από την οικονομική κρίση, εξακολουθούν να υπάρχουν νέοι, άνεργοι και οι κουτσουρεμένες συντάξεις των συνταξιούχων. Και κλείνοντας, θέλω οπωσδήποτε λύσεις στο Κυπριακό. Θέλω να επιστρέψω στην Αμόχωστο. Θέλω εκεί που πάω, στην Κάτω Δερίνια, από τότε που ήμουν εγώ μικρός και έβλεπα το σπίτι μου δίπλα από το εργοστάσιο του Κουτροπή στην Κάτω Δερίνια και τώρα παίρνω τα δικά μου παιδιά και το βλέπουν, θέλω να μεγαλώσω εκεί τα παιδιά μου. Μάλιστα. Αλλά ανησυχώ. Μάλιστα. Συζητείτε, σύμφωνα με όσα ακούμε, βλέπουμε και γνωρίζουμε ξανά το σχέδιο ΑΝΑΝ. Μάλιστα. Θεωρούμε ότι ναι, θέλουμε λύση, παρακολουθούμε, ανησυχούμε, ασκούμε επικοδομητική κριτική και πάλι εδώ θα είμαστε και θα τα πούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Και εμείς. Νομίζω το επόμενο να είναι πολιτικό, διότι εγώ διαφωνώ ότι συζητήσω σχέδιο ΑΝΑΝ. Οπότε έχουμε πεδίο. Ωραία, θα τα πούμε είναι σε μια άλλη εκπομπή. Όλα που συζητούν τα αγαπητά Χρήστο κύριε, με την προσπάθεια ίσως βελτιωθούν. Σας ευχαριστώ. Αλλά ποιος θα μας ακούσει, οι Τούρκοι και κύριοι, ή οι υπόλοιποι. Έχουμε φτάσει, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά με όλη την ειδησιογραφία της ημέρας από τη συνάδελφο δημοσιογράφο Γιάννα Γιανακού. Κυρίες και κύριοι, είμαστε και πάλι μαζί σας, εδώ με τη συνάδελφο και δημοσιογράφο Γιάννα Γιανακού για όλη την ειδησιογραφία της ημέρας. Καλό μεσημέρι, Γιάννα. Καλό μεσημέρι, Αφροδίτη. Να σε ακούσουμε. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Συνελήφθη στη βελγική πόλη Άντερλεκ ο 24χρονο τζιχατιστής Ναζίμ Λαχράουι, ο οποίος είναι το τρίτο πρόσωπο που φαίνεται στη φωτογραφία της κάμερας ασφαλείας μαζί με τα αδέρφια Ελ Μπαρακρουί, οι οποίοι ανατινάχθηκαν χθες στο αεροδρόμιο των Βρυξελών, σκορπώντας τον θάνατο και τον πανικό. Ο Λαχράουι φαίνεται πως ήταν ο άνθρωπος που έστησε τους εκρηκτικούς μηχανισμούς που εξεράγησαν και στο Παρίσι τη νύχτα της 13ης Νοεμβρίου. Ο δράστης μεγάλωσε στις Βρυξέλλες, η γειτονιά του Σάρπικ, και ήταν γνωστός στις αστυνομικές αρχές. Η βελγική La Libre δίνει σήμερα περισσότερες φωτογραφίες του δράστη, ο οποίος φαίνεται πως είχε ταξιδέψει με το Σαλάν από τη Σλάμ, περνώντας κυριολεκτικά ένα-ένα όλα τα σύνορα των ευρωπαϊκών χωρών το Σεπτέμβριο. Μάλιστα, ελέγχθηκε στα σύνορα Αυστρίας και Ουγγαρίας, φέροντας πλαστό διαβατήριο με το όνομα Σουφάν Καγιάλ. Επιπλέον πληροφορίες αναφέρουν πως ο τρομοκράτης είχε πραγματοποιήσει ταξίδι και στη Συρία το 2013, ενώ θεωρούνταν σύνδεσμο στρατολόγησης νέων τζιχατιστών στο Βέλγιο. Ο Λαχράουι φαίνεται πως νοικίασε με το όνομα Καγιάλ ένα σπίτι στο Βελέ, το οποίο και λειτουργήσε ως γιάφκα για τις επιθέσεις των τζιχατιστών στο Παρίσι.
DNA του βρέθηκε δύο κρυσφύγετα που εξέτασε η αντιτρομοκρατική στο Παρίσι και τα οποία χρησιμοποίησαν οι τρομοκράτες για να εξαπολύσουν τις επιθέσεις στη γαλλική πρωτεύουσα. Εξάλλου, οι αρχές θεωρούν πολύ πιθανό το ενδεχόμενο να βρισκόταν σε τηλεφωνική επικοινωνία με τους καμικάζι που ανατινάχθηκαν το βράδυ της 13ης Νοεμβρίου. Άλλος αριθμός κινητού τηλεφώνου βελγικής προέλευσης φαίνεται ήρθε σε επικοινωνία με τον φερόμενο ως εγκέφαλο της επίθεσης Αμπαούν, ο οποίος και σκοτώθηκε λίγες ημέρες αργότερα σε επιχείρηση της γαλλικής αντιτρομοκρατικής στο Σαντενί. Εντατικές έρευνες και επιχειρήσεις από σπίτι σε σπίτι πραγματοποιούνται στη Βελγική πρωτεύουσα και πολλές περιοχές της χώρας, ενώ λαμβάνονται δεκάδες καταθέσεις. Την ίδια ώρα, το Ισλαμικό κράτος, με μηνύματά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξήγηλε νέες μαζικές επιθέσεις κατά των ευρωπαϊκών χωρών που συμμετέχουν στο δυτικό συνασπισμό σε Συρία και Ιράκ. Ο αριθμός των θυμάτων από το χθεσινό αιματοκύλισμα έφτασε τους 34, ενώ εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός θα αυξηθεί καθώς πολλοί από τους 230 τραυματίες των επιθέσεων νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Στο Βέλγιο κηρύχθηκε τριήμερο πένθος. Φαίνεται πάντως ότι οι τρομοκράτες σχεδίαζαν να αιματοκυλήσουν τις Βρυξέλλες και με τοξικές βόμβες και χημικά όπλα. Στις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν χθες σε προάστιο της Βελγικής πρωτεύουσας εντοπίστηκε εκρηκτικός μηχανισμός με καρφιά, χημικές ουσίες και λάβαρο του Ισλαμικού κράτους. Οι έρευνες επικεντρώθηκαν σε κατοικία στη συνοικία Σέρπεκ. Όπως ανέφερε η Εισαγγελία των Βρυξελών, ο εκρηκτικός μηχανισμός περιείχε καρφιά με στόχο των τρομοκρατών τις μεγαλύτερες δυνατές απώλειες. Εξετάζεται επίσης με ποιο τρόπο οι δράστες θα χρησιμοποιούσαν τις χημικές ουσίες. Το Διεθνές Αεροδρόμιο των Βρυξελών παρέμεινε και σήμερα κλειστό, καθώς έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές, ενώ παράλληλα οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες στη σκηνή της διπλής επίθεσης. Οι αεροπορικές εταιρείες επαναπρογραμματίζουν προς άλλα αεροδρόμια ή ακυρώνουν τις πτήσεις τους προς τη Βελγική πρωτεύουσα μέχρι να γίνει δυνατή η επαναλειτουργία του. Χθες ακυρώθηκαν 600 πτήσεις από και προς τις Βρυξέλλες και κατευθύνθηκαν σε περιφερειακά αεροδρόμια ή γειτονικές χώρες. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις εταιρείες τους προτού ταξιδέψουν, ώστε να πληροφορηθούν για τον προγραμματισμό. Εάν δεν συντρέχει σοβαρός λόγος, οι Κύπροι πολίτες θα πρέπει να αποφεύγουν να ταξιδεύουν στις Βρυξέλλες τις επόμενες ημέρες, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών. Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου, Αλέξανδρος Ζήνων, κάλεσε όσους Κύπριους δεν έχουν σοβαρό λόγο να αναθεωρήσουν την απόφασή τους για μετάβαση στις Βρυξέλλες, καθώς θα είναι και πολύ δύσκολη η διακίνησή τους στην πόλη λόγω των περιορισμών που υπάρχουν στις συγκοινωνίες. Ο κύριος Ζήνων είπε ότι η Λευκωσία έχει εκδώσει ταξιδιωτική οδηγία, καλώντας τους Κύπριους που βρίσκονται στις Βρυξέλλες να παρακολουθούν και να συμμορφώνονται με τις ανακοινώσεις των βελγικών αρχών και όσους θα ταξιδέψουν να επικοινωνούν με τις αεροπορικές εταιρείες για εκτροπές πτήσεων. Για την Κύπρια που τραυματίστηκε στις επιθέσεις, ο Αλέξανδρος Ζήνων είπε ότι είναι καλά στην υγεία της και θα πάρει εξιτήριο σε 2 ημέρες. Την επισκέφθηκαν λειτουργοί της Κυπριακής Διπλωματικής Αποστολής και της παράσχουν κάθε βοήθεια. Να επιστρέψουμε πίσω στα δικά μας. Σε συνέχιση της επαόριστων απεργίας, αποφάσισαν έπειτα από μυστική ψηφοφορία σε Γενική Συνέλευση το πρωί οι εργαζόμενοι στο λιμάνι της Λεμεσού. Εκπρόσωποι της ΠΕΟ και της ΔΕΟΚ χαρακτήρισαν εμπεχμό τη δήλωση του Υπουργού Μεταφορών ότι δεν γνωρίζει για ποιο λόγο γίνεται η απεργία. Χαρακτήρισαν επίσης απαξιωτικές τις δηλώσεις του Προέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού Αβέρο Φνεοφύτου περιβολεμένο στο λιμάνι Λεμεσού. Οι εκπρόσωποι των συντεχνιών υπέδειξαν ότι θα συνεχίσουν την απεργία με υπευθυνότητα, εκτελώντας εργασίες για ευπαθή προϊόντα, κρουαζιερόπλια και στρατιωτικά πλοία. Οι συντεχνίες θέτουν ως προϋπόθεση για άρση της απεργίας την ψήφιση πρώτα του νομοσχεδίου που θα διασφαλίζει τους εργαζομένους. Οι εκπρόσωποι των συντεχνιών μετέβησαν στο λιμάνι και προέβησαν σε ενημέρωση των εργαζομένων για την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Στην απεργία δεν συμμετέχει η ΣΕΚ. Επαόριστον απεργία από τις 6 Απριλίου εξήγηλαν και οι συντεχνίες της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, ζητώντας αποτροπή του δρομολογούμενου επιχειρησιακού διαχωρισμού του οργανισμού.
Σε πρωινές του δηλώσεις, ο πρόεδρος της ΕΠΟΠΑΗ, Ανδρέας Παναορκός, ανέφερε ότι στην απεργία θα υπάρχει καθολική συμμετοχή των εργαζομένων. Απέφυγε ωστόσο να αναφέρει κατά πόσον θα εργάζεται προσωπικό ασφαλείας, λέγοντας ότι θα υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση του κοινού και ότι θα προστατευθούν οι εργοδότες και οι καταναλωτές. Σημείωσε ακόμη ότι μέχρι τις 6 Απριλίου υπάρχει αρκετός χρόνος για να γίνουν συζητήσεις με τους εργοδότες. Ο κύριος Παναορκός επέκρινε επίσης τον Υπουργό Ενέργειας για ετσιθελικές αποφάσεις σε σχέση με την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου. Σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων και μεγάλη ταλαιπωρία στους ασθενείς προκαλεί η συνεχιζόμενη για ένα τη ημέρα απεργία των νοσηλευτών μελών της ΠΑΣΗΝΟ. Ο Υπουργός Υγείας Γιώργος Παμπορίδης δήλωσε ότι με τη στάση που τηρούν οι νοσηλευτές επιχειρείται ξεκάθαρα ανατροπή της μεταρρύθμισης, η υλοποίησή της οποίας είναι για την κυβέρνηση κόκκινη γραμμή. Μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, ο κύριος Παμπορίδης επανέλαβε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ικανοποιηθεί το αίτημα για άμεση ένταξη στις πανεπιστημιακές δομές, αφού, όπως εξήγησε, τα αυτονομημένα νοσοκομεία θα φορτωθούν με μεγάλο οικονομικό βάρος. Πρόσθεσε ωστόσο ότι όλα τα αιτήματα των νοσηλευτών μπορούν να συζητηθούν μετά την αυτονόμηση. Έστειλε τέλος το μήνυμα ότι η κυβέρνηση δεν εκβιάζεται και κάλεσε τους νοσηλευτές να προσέλθουν σε διάλογο, αναλαμβάνοντας τις ευθύνες τους. Ελεύθερος αναμένεται να αφαιθεί εντός της ημέρας ο Ιωάννης Κοκότσης, διευθυντής της ελλαδικής εταιρείας Χελέκτορ που διαχειρίζεται του Σχοιτά Πάφου και Χιτή Κόσης. Το διάταγμα κράτησης που είχε εξασφαλιστεί εναντίον του Κοκότση εχπνέει σήμερα και, όπως δήλωσε εκπρόσωπος αστυνομίας, δεν θα ανανεωθεί αφού έχει συμπληρωθεί το ανακριτικό έργο της δύναμης σε σχέση με το συγκεκριμένο πρόσωπο. Ο Κοκότσης έχει συνεργαστεί με τις αρχές και έχει δώσει καταθέσεις με τις οποίες εμπλέκει στο σκάνδαλο διαχείρισης των σκουπιδιών στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης και του Υπουργείου Εσωτερικών. Έχει μάλιστα παραδώσει και όλα στοιχεία που κρατούσε φυλαγμένα σε θηρίδα τράπεζας για τον χρηματισμό των στελεχών αυτών. Φτάνει σήμερα στην Κύπρο ο ειδικός σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό, Έσπε Μπαρθάιτα, για να παραστεί στη συνάντηση των ηγετών των δύο κοινοτήτων την προσεχή Δευτέρα. Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου της UNFICIP, ο κύριος Άιτα επιστρέφει στην Κύπρο σήμερα και αύριο αναμένεται να γίνει δεκτός από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αύριο θα έχει επίσης συνάντηση με τους διαπραγματευτές των δύο κοινοτήτων, Ανδρέα Μαυρογιάννη και ο Στυλ Ναμί, εν ώψη της νέας συνάντησης των ηγετών στις 28 Μαρτίου στις 10 το πρωί. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας μέχρι στιγμής. Από μένα, καλό υπόλοιπο. Αφροδίτη. Για να μου σε ευχαριστούμε, ήταν πλούσια και σήμερα η ειδησιογραφία της ημέρας. Ευχόμαστε λοιπόν όμως όλα αυτά τα δυσάρεστα με την τρομοκρατία να μπορέσουν λίγο. Βέβαια. Να... Όμως δυστυχώς όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι η τρομοκρατία έπεται συνέχεια. Έχει εξαπλωθεί παντού. Μάλιστα. Ευχαριστούμε και πάλι. Κυρίες και κύριοι, να περάσουμε σε ένα σύντομο βίντεο, να δούμε τις εκρήξεις στις Βρυξέλλες και ο αυτόπτης μάρτυρας τι μας λέει. Πάμε να το δούμε. Well, about 8 o'clock local time, I heard a couple of loud crumps. Περίπου στις 8 τοπική ώρα ακούσα δυνατούς θορύβους. Ήταν σαν να μετακινούσε κάποιος έπιπλα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου από πάνω μου. Άνοιξα τις κουρτίνες και είδα κόσμο να τρέχει στην αίθουσα αναχωρήσεων. Το ξενοδοχείο μου βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το συγκεκριμένο σημείο. Στιγμής έχω δει περίπου 18 με 19 φορεία και από ό,τι βλέπω έρχονται και άλλα. Στην αρχή ο κόσμος είχε εσαστήσει, κοιτούσε ολόγυρα. Ένας δρόμος χωρίζει τη συγκεκριμένη αίθουσα με το ξενοδοχείο. Παρ' όλα αυτά το ξενοδοχείο δεν εκενώθηκε, φαντάζομαι είμαστε πιο ασφαλείς εδώ. Υπήρχε όμως πολλής κόσμος έξω από το ξενοδοχείο με τις βαλίτσες και τα τρόλεϊ. Άρχισαν να τρέχουν. Ευτυχώς η αστυνομία και οι δυνάμεις ασφαλείας απομάκρυναν εγκαίρως τον κόσμο από την περιοχή. Τώρα το μόνο που βλέπω είναι θύματα να μεταφέρονται στα ασθενοφόρα, όχι μόνο με φορεία, αλλά και με τα καρουτσάκια των αποσκευών.
Μάλιστα, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Να πάμε να περάσουμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, να αλλάξουμε το θέμα της εκπομπής μας και να πάμε στον κύριο Δημήτρη Δημητρίου. Είναι προϊστάμενος υπηρεσίας εκλογών. Τον έχουμε τηλεφωνικός μαζί μας. Κύριε Δημητρίου, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Θα ήθελα να μας πείτε λίγο για το πότε λήγει η προθεσμία για την εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους. Η προθεσμία σύμφωνα με την νομοθεσία λήγει στις 2 του Απρίλη. Και δεδομένου ότι 2 Απριλίου είναι η μέρα Σαββάτο, να πω ότι οι υπηρεσίες της Βαρχιακής Διοίκησης και... Κύριε Δημητρίου, αν έχετε την καλοσύνη να απομονώσετε λίγο το κινητό σας από τη συσκευή του τηλεφώνου που μας μιλάτε, έτσι για να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερη, να σας ακούμε καλύτερα. Ναι, κύριε Δημητρίου, σας ακούμε. Ναι. Επαναλαμβάνω, καταληκτική ημερομηνία για εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους είναι η 2 του Απρίλη σύμφωνα με την νομοθεσία. Mm-hmm. Και δεδομένου ότι 2 του Απρίλη είναι η μέρα Σαββάτων, να πω ότι έχουν γίνει διευθετήσεις ούτως ώστε οι επαρχιακές διοικήσεις αλλά και το Υπουργείο Εσωτερικών να είναι ανοιχτά μέχρι και τις 2 το μεσημέρι του Σαββάτου. Του Σαββάτου. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραίο, πολύ σημαντικό αυτό. Πόσα εκλογικά κέντρα θα στηθούν στο εξωτερικό, κύριε Δημητρίου? Αυτή τη στιγμή που μιλούμε, η εικόνα για τα εκλογικά κέντρα είναι πολύ θολή. Αυτό γιατί συμβαίνει? Το μόνο ξεκάθαρο που μπορώ να πω είναι ότι με βάση τις μέχρι τώρα ληφθείσες δηλώσεις μπορούν να λειτουργήσουν εκλογικά κέντρα μόνο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αναμένουμε μέσα στις επόμενες μέρες και να πω ότι και για αυτήν την διαδικασία καταληκτική ημερομηνία είναι η 2 του Απρίλη. Τη ροή των δηλώσεων που πιθανόν να αλλάξει την εικόνα σε ό,τι αφορά τα εκλογικά κέντρα στο εξωτερικό. Άρα γι' αυτό το λόγο συμβαίνει, έτσι? Μάλιστα. Για εκλογικά βιβλιάρια τώρα, μέχρι πότε είναι η προθεσμία για ανανέωσή τους? Ανανέωση εκλογικών βιβλιαρίων δεν υπάρχει οποιοδήποτε ζήτημα να προχωρούμε σε ανανέωση εκλογικού βιβλιαρίου τώρα, δεδομένου τις τροποποιήσεις που έχει γίνει στην νομοθεσία και θα μπορεί σε όλες τις εκλογές που διενεργά η Δημοκρατία να χρησιμοποιείται είτε το εκλογικό βιβλιάριο είτε η ταυτότητα. Οπότε θεωρώ απίθανο κάποιος να χάσει και τα δύο έγγραφα και να προκύπτει ζήτημα να... Στην περίπτωση όμως αυτή υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα? Ό,τι κάναμε σε κάθε εκλογές μέχρι και το Σαββάτο πριν από τις εκλογές θα μπορεί να αντικαθίσταται αυτό το έγγραφο. Μέχρι στιγμής ποια είναι η ανταπόκριση του κόσμου στους εκλογικούς καταλόγους και στην Κύπρο και στο εξωτερικό? Σε ό,τι αφορά πρώτα για τις εγγραφές των εκλογικών κατάλογων, να πω ότι μόλις έχουμε ξεπεράσει τις 4.600 αιτήσεις για εγγραφές. Συγκριτικά με τις προηγούμενες εκλογές? Συγγνώμη. Συγκριτικά με τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές? Με την αντίστοιχη εκλογική αναμέτρηση το 2011 είμαστε περίπου στο 1/3 των αιτήσεων. Τότε είχαμε προσεγγίσει τις 15.000, τώρα είμαστε... Άρα βλέπουμε μεγάλη απόκληση και μεγάλη αποχή μέχρι στιγμής, έτσι. Δείχνει κάποια εικόνα, κάποια μηνύματα τα νούμερα που έχω αναφέρει και ανάλογη είναι και η εικόνα για τα εκλογικά κέντρα στο εξωτερικό. Το 2011 είχαμε 9.311 εκλογές για τα κέντρα του εξωτερικού. Αυτή τη στιγμή μόλις έχουμε ξεπεράσει τις 2.500. Και αναμένουμε. Και αναμένουμε. Μάλιστα. Να πάμε λίγο και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου. Τι πληροφορίες μπορεί να δώσει στον καθένα από εμάς? Για την ώρα όχι και πολλές. Γιατί, κύριε Δημητρίου? Μπορεί κάποιος... Αναβαθμίζεται. Συγγνώμη. Αναβαθμίζεται. Γιατί δεν μπορεί να δώσει κάποιες πληροφορίες? Θα πρέπει να προσαρμοστούν τα δεδομένα. Από τις βουλευτικές του 2011 έχουν υπάρξει αρκετές τροποποιήσεις στην νομοθεσία των βουλευτικών εκλογών. Κάποια στοιχεία μπορεί κάποιος να βρει τώρα, όμως, δεδομένων των τροποποιήσεων και εν αναμονή ξεκαθαρίσματος των ψηφοδελτίων των κομμάτων. Αυτά τα στοιχεία θα είναι στην ιστοσελίδα.
Είμαστε στην αναμονή να πάρουμε αυτά τα δεδομένα για να βγει στον αέρα η ιστοσελίδα των βουλευτικών. Mm-hmm. Άρα αναμένουμε λοιπόν... Κάποιος τώρα που ενδιαφέρεται μπορεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών να βρει πληροφόρηση όσον αφορά την νομοθεσία για τις βουλευτικές εκλογές, να βρει, ανακοινώσεις που έχουμε εκδώσει μέχρι τώρα για τις βουλευτικές εκλογές, το υπορικό των βουλευτικών εκλογών. Μπορεί κάποιος να δει αποτελέσματα προηγούμενων εκλογών, όμως περισσότερες λεπτομέρειες για την διενέργεια αυτών των εκλογών θα δοθούν μέσα στον επόμενο μήνα. Mm-hmm. Υπάρχει περίπτωση να δοθεί παράταση και μετά τις 2 του Απρίλη? Πώς. Αυτό ρυθμίζεται με νομοθεσία. Κάθε τριμηνία είναι καθορισμένη στον νόμο. Είναι 2 του Γενάρη, 2 του Απρίλη και ούτω καθεξής. Άρα, δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει η καταληκτική ημερομηνία τόσο για τις εγγραφές των εκλογών κατάλογων όσο και για τις δηλώσεις για ψηφοφορία στα κέντρα και εξωτερικού. Mm-hmm. Όσον αφορά για τις κάλπες των εγκλωβισμένων, έχουμε κάποια εικόνα? Οι εγκλωβισμένοι μας στην επαρχία Κερίνια και Αμοχώστου θα εξυπηρετηθούν σε 2 εκλογικά κέντρα, η Μέντης Κερίνιας στον Κίκον και σε ό,τι αφορά τη Αμοχώστου στην Αχερίτου. Στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές, κύριε Δημητρίου, δεν είχαμε και κάλπες εκτός Θεσσαλονίκης και Αθήνας? Είχαμε κάλπες στον ελλαδικό χώρο, ναι, και είχαν στην Πάτρα, και, και σε ό,τι αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο είχαν λειτουργήσει εκλογικά κέντρα σε 2 χώρους, στο Λονδίνο και στο Μάντσεστερ. Κάτι που δεν ξέρουμε αν θα γίνει. Η εικόνα που έχω αυτή τη στιγμή δεν καταδεικνύει λειτουργία αυτών των εκλογών κέντρων. Όμως προσδοκώ ότι τουλάχιστον το Λονδίνο θα έχουμε τέτοιους αριθμούς που θα μπορέσουν να λειτουργήσουν. Που θα μπορέσουν να λειτουργήσουν, διότι είναι πάρα πολύ μεγάλη η παροικία εκεί. Η παροικία όντως είναι μεγάλη και αρκετός φοιτητός κόσμος σε Ελλάδα και Αγγλία, αλλά η εικόνα που έχουμε τώρα, οι 2.500, όπως είπαμε και πριν, έχει μεγάλη απόκληση. Η δυνατότητα να λειτουργήσουμε κέντρα σε αυτούς τους χώρους με βάση την πρόνοια της νομοθεσίας. Ναι, δεν θα μπορέσει να γίνει εφικτό αυτό, όπως μας λέτε, έτσι. Οι φοιτητές, σε σχέση με άλλες, λέω και πάλι, βουλευτικές εκλογές, άρα βλέπουμε ότι δεν υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση. Εάν συγκρίνετε το νούμερο που σας είπα τώρα, 2.500 σε σχέση με τις 9.500 περίπου που ήταν το 2011, δεν χρειάζεται να πω τίποτε περισσότερα εγώ. Ναι, τα λένε οι αριθμοί, έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν, να πούμε για άλλη μία φορά το χρονικό της προθεσμίας για όσους έχουν συντονιστεί αυτή τη στιγμή μαζί μας. Επαναλαμβάνω, 2 Απριλίου είναι η τελευταία ημέρα για εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους και επαναλαμβάνω ότι εκείνη την ημέρα τόσο οι επαρχιακές διοικήσεις όσο και το Υπουργείο Εσωτερικών θα είναι ανοιχτά μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Mm-hmm. Για να δεχτούν αιτήσεις. Σε ό,τι αφορά τα κέντρα του εξωτερικού, η πρεσβεία μας στην Αθήνα και το προξενείο στη Θεσσαλονίκη, αλλά και η πρεσβεία στο Λονδίνο, θα είναι ανοιχτές για να δέχονται πάλι δηλώσεις για ψηφοφορία για τα κέντρα του εξωτερικού. Μέχρι τις 2 ώρα Κύπρου, και το τονίζω ώρα Κύπρου, για να μην έχουμε ζητήματα με την Αγγλία. Για ψηφοφορία στο εξωτερικό. Να πω ότι η ιστοσελίδα η οποία λειτουργά για τα κέντρα του εξωτερικού θα είναι ανοιχτή μέχρι και τα μεθάνυχτα της 2 του Απρίλη. Αν κάποιος δεν μπορέσει να κάνει έντυπα την δήλωσή του, θα έχει την δυνατότητα μέχρι τα μεθάνυχτα της 2 του Απρίλη να την κάνει ηλεκτρονικά. Κάποιο τηλέφωνο επικοινωνίας για όσους θα ήθελαν περισσότερες πληροφορίες στο Υπουργείο? Εδώ στο Υπουργείο, στο 22 86 77 13 και 14. Και περισσότερες πληροφορίες, όπως είπαμε, σε ένα βαθμό και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου. Στην ιστοσελίδα θα μπουν πρόσθετες πληροφορίες σε ό,τι αφορά την διενέργεια των εκλογών, σε ό,τι αφορά το στάδιο που βρισκόμαστε τώρα για την εγγραφή των εκλογών κατάλογων και τις δηλώσεις στα κέντρα του εξωτερικού, που κάποιος μπορεί να βρει αυτές τις πληροφορίες μέσα από τις ανακοινώσεις μας στην ιστοσελίδα του Υπουργείου. Μάλιστα. Κύριε Δημητρίου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Και εγώ σας ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε και πάλι μαζί σας. Κυρίες και κύριοι, είμαστε και πάλι μαζί σας. Είμαστε εδώ με τον κύριο Ανδρέα Αγγελίδη, εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας, για να μιλήσουμε για τα προληπτικά μέτρα που έχει πάρει η Κυπριακή Δημοκρατία για αποφυγή χτυπημάτων. Καλώς μας ήρθατε, κύριε Αγγελίδη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εδώ παρουσία σας. Ευχαριστώ πολύ. Εχθές είχαμε συναντήσεις με τα αρμόδια Υπουργεία για προληπτικά μέτρα. Τι ακριβώς έχει γίνει μέχρι στιγμής? Καταρχήν, θα πρέπει να πω ότι τα μέτρα έχουν εντατικοποιηθεί εδώ και καιρό μετά τα χτυπήματα που υπήρχαν στη Γαλλία. Και όταν λέμε μέτρα, είναι αυξημένα μέτρα σε διάφορους χώρους, αεροδρόμια, λιμάνια και άλλους χώρους που κρίθηκε σχόλιο έτσι ώστε να αυξηθούν τα μέτρα. Θα πρέπει να πω για ακόμα μια φορά ότι επειδή έχω ερωτηθεί, είπα ελλειμμένα όσον αφορά τις λεπτομέρειες των μέτρων. Αντιλαμβανόμαστε όλοι και πρέπει να γίνει σεβαστό ότι δεν λέμε τις λεπτομέρειες, γιατί είναι, από τη στιγμή που είναι μέτρα, δεν μπορούμε να πούμε λεπτομέρειες, να αποκαλύψουμε τι ακριβώς. Το σημαντικό είναι ένα, είναι ότι η αστυνομία βρίσκεται σε ετοιμότητα, έχοντας υπόψη την κατάσταση που δημιουργήθηκε και χθες, μετά που είχε γίνει το συμβάν στις Βρυξέλλες, αυτό το περιστατικό, έγιναν δύο συσκέψεις. Η πρώτη συσκέψη ήταν με τον αρχηγό αστυνομίας και τους εμπλεκόμενους φορείς της δικιάς μας της υπηρεσίας. Και όπως είχαμε πει και χθες, ήταν αυξημένη ετοιμότητα επαγρύπνηση. Ακολούθησε μια δεύτερη συσκέψη, όπου έγινε μια δεύτερη ανασκόπηση των μέτρων. Όντως είναι αυξημένα τα μέτρα σε διάφορους χώρους. Και συνεχώς παρακολουθείται η κατάσταση. Είστε σε κατάσταση συναγερμού για άλλη μια φορά ή... Αν μπορούμε σε κατάσταση συναγερμού, σε αυξημένη επαγρύπνηση, ετοιμότητα και είναι λογικό να υπάρχει. Ναι. Γι' αυτό και σίγουρα είναι το κάθε τι παρακολουθείται. Ένας άλλος τομέας είναι η συνεργασία που υπάρχει της αστυνομίας με άλλες υπηρεσίες του κράτους, αλλά και με την Εθνική Φρουρά και άλλες υπηρεσίες. Και βεβαίως συνεργασία και επικοινωνία με ξένες υπηρεσίες όπως είναι η Interpol, Europol και είναι λογικό να υπάρχει, έχοντας υπόψη τα θέματα των πληροφοριών που είναι επίσης υψής της σημασίας, οι πληροφορίες οι οποίες δίδονται να αξιολογούνται τάχιστα και να υπάρχουν αποτελέσματα. Προσπάθεια ποια είναι? Να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος χτυπήματος, τρομοκρατικού χτυπήματος στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Υπήρξαν δρακόντια μέτρα ή μέτρα ασφαλείας και στην πράσινη γραμμή, έτσι? Βεβαίως, ένα θέμα το οποίο υπάρχει μεταξύ άλλων είναι και το θέμα των οδοφραγμάτων, οι ελέγχοι που γίνονται. Το κάθε τι παρακολουθείται, ελέγχοι, πρόσωπα. Εκεί ακόμη περισσότερο. Εκεί ακόμα περισσότερο. Και βεβαίως η προσπάθεια που γίνεται είναι να υπάρχουν αυτά τα μέτρα σίγουρα για την ασφάλεια όλων. Εδώ και καιρόν είχαμε ερωτηθεί από πολίτες, γιατί ξέρατε, υπήρχε έντονη παρουσία της αστυνομίας σε κάποιους χώρους και είχε ερωτηθεί ο κόσμος το τι ακριβώς συμβαίνει. Και είχαμε πει ότι αυτό γίνεται όχι για λόγους ανησυχίας, αντιθέτως, για λόγους ασφαλείας. Δηλαδή, ήταν κάτι που δεν ήταν, αν θέλετε, στην νοοτροπία μας να βλέπει ο κόσμος ένοπλους αστυνομικούς σε κάποιους χώρους. Άρα ο κόσμος αυτή τη στιγμή ανησυχεί, αυτή είναι η αλήθεια, ναι, με όλα αυτά που συμβαίνουν. Θα πρέπει να ανησυχεί ή να σας εμπιστευτεί? Όχι, να εμπιστευτεί την αστυνομία. Απόλυτα. Στο μέτρο του δυνατού, γι' αυτό είχα πει και προηγουμένως, οι προσπάθειες είναι στο μέτρο του δυνατού να μεγιστοποιήσουμε τις προσπάθειες για να αποτρέψουμε οποιοδήποτε χτύπημα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αντιλαμβανόμαστε το τι γίνεται, είναι ένα θέμα αρκετά σοβαρό. Και σίγουρα από πλευρά τη δική μα γίνονται ό,τι πρέπει να γίνει. Και είναι σημαντικό ένα ότι πρέπει να βρισκόμαστε και είμαστε σε συνεχή ετοιμότητα. Δηλαδή, το κάθε τι να αξιολογείται και λαμβάνονται αποφάσει και δεν αφήνεται κάτι, αν θέλετε, που να μην το ελέξουμε ή στην τύχη. Είναι το σημαντικό να είσαι σε συνέχεια, σε ετοιμότητα, είτε αυτή είναι τα αεροδρόμια. Είναι εύκολο όμω αυτό? Είναι εύκολο, ναι, κύριε Αγγελίδη, να έχουμε πλήρη ασφάλεια στη χώρα μα? Αυτή η προσπάθεια είναι αυτή. Τώρα, η Κύπρος είναι μια μικρή χώρα, αλλά σίγουρα, όπως έχουμε πει, να πούμε ότι αποτρέπονται τα πάντα, όχι, αλλά έχουμε υποχρέωση και σίγουρα, αυτό έχω πει και προηγουμένως, και αστυνομία και άλλες υπηρεσίες, να γίνονται όλες οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν προληπτικά, έτσι ώστε να προλαμβάνονται, αν είναι δυνατό, οτιδήποτε, είτε αυτές είναι παράνομες ενέργειες, είτε γενικά τα χτυπήματα τα οποία ενδεχομένως να γίνουν. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Ναι. Να πάμε τώρα λίγο στις σοβαρές υποθέσεις που έχει να αντιμετωπίσει αυτό το διάστημα η αστυνομία. Ποιες είναι αυτές και πού βρισκόμαστε? Θα πρέπει να πω ότι πέραν των άλλων των καθηκόντων που έχουμε αναφέρει προηγουμένως, υπάρχουν αυξημένα καθήκοντα, έχοντας υπόψη ότι
υπάρχουν και οι κενές θέσεις και η έλλειψη του προσωπικού που παρατηρείται. Πέραν τούτου όμως, λαμβάνω τέτοιες αποφάσεις έτσι ώστε και είναι προτεραιότητα κάποια θέματα να ελέγχονται, δηλαδή να γίνονται οι ενέργειες που πρέπει. Σοβαρές υποθέσεις. Όντως, αυτόν τον καιρό βλέπετε και εσείς από την επικαιρότητα, υπάρχουν σοβαρές υποθέσεις. Έχουν διερευνηθεί κάποιες καταρχήν που βρίσκονται στον επίπεδο του δικαστηρίου και μιλούμε για υποθέσεις με αρκετών όγκων ανακριτικού έργου. Υπάρχουν υποθέσεις όπως είναι η υποθέση των Χιτή, της Κώσης και Πάφου, που τελεί ένας μεγάλος αριθμός υπόπτων προσωπών σε αυτό το στάδιο φυσικά υποκράτηση. Και βεβαίως από πλευρά των ανακριτών γίνονται όλες οι ενέργειες ώστε αυτές οι υποθέσεις να διερευνηθούν πλήρως. Θέλω να πω κάτι. Ότι η αστυνομία είναι αποφασισμένη γενικότερα, εκτός από τις υποθέσεις αυτές που έχει διερευνήσει, να πατάξει κάθε ίχνος διαφθοράς και διαπλοκής με ό,τι αυτό σημαίνει. Mm-hmm. Και είναι σημαντικό, είναι κάτι το οποίο ζητάει η κοινωνία, έχοντας υπόψη την κατάσταση όπως δημιουργείται. Στο ρόλο των δικών μας και βεβαίως τι εξετάζει η αστυνομία, κατά πόσον μέσα από αυτές τις καταγγελίες τα στοιχεία έχουν διαπραχθεί τα οποιοδήποτε ποινικά αδικήματα. Σε αυτό το πλαίσιο υπάρχει μια πάρα πολύ καλή συνεργασία με την νομική υπηρεσία, το γραφείο του Γενικού Ελεκτή και με άλλες υπηρεσίες του κράτους, έτσι ώστε να βοηθηθούμε σε αυτό το δύσκολο έργο. Αναμένουμε και άλλες συλλήψεις. Μέχρι τη στιγμή, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει κάτι νότερο που μπορώ να πω τώρα ότι θα υπάρξουν νέες συλλήψεις. Όμως, ξέρετε, επειδή αλλάζουν τα δεδομένα συνεχώς οι εξελίξεις, εάν προκύψουν μέσα από τη διερεύνηση που γίνεται στοιχεία που να δικαιολογεί οποιασδήποτε άλλες συλλήψεις, αυτό θα γίνει γιατί το κάθε διαξιολογείται. Το σημαντικό για εμάς και ο στόχος είναι οι υποθέσεις αυτές να διερευνούνται σωστά, αντικειμενικά, πλήρης διερεύνηση και βεβαίως, όπως έχω πει, εμείς εξετάζουμε τις υποθέσεις σε αυτών των στάδιων. Δεν καταλογίζονται ευθύνες σε οποιοδήποτε είναι θέμα του δικαστηρίου, όμως έχουμε υποχρέωση να υποθέσεις αυτές να διερευνηθούν σωστά. Αυτό έχω πει και προηγουμένως. Μιλούμε ώστε να πάνε και τα σωστά στοιχεία στην νομική υπηρεσία. Και βεβαίως είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στις δηλώσεις που γίνονται και το έχω πει αρκετές φορές σε συναδέλφους σας ότι δημοσιοποιούνται εκείνα τα στοιχεία που πρέπει, γιατί θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι κάποιος είναι αθώος μέχρι να αποδειχθεί, ενώ η καταδίκη κάποιου είναι στο δικαστήριο να αποφασίσει. Σωστά. Απλά εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι μέσα από τη διερεύνηση να γίνει μια σωστή δουλειά. Δεν γίνονται εκπτώσεις για κανένα λόγο σε κανένα. Αξιολογούνται όλα τα στοιχεία σε οποιοδήποτε στάδιο, έτσι ώστε να δούμε το τι υπάρχει. Και βεβαίως η αστυνομία προχωρεί. Όπως έχω πει, διερεύνησε κάποιες υποθέσεις στο δικαστήριο. Διερευνώνται ένας μεγάλος αριθμός υποθέσεων. Υπάρχουν κάποιες άλλες υποθέσεις που εξετάζονται πριν για τα θέματα της οικονομίας, που κάποιες έχουν καταχωρηθεί στο δικαστήριο. Ένας αριθμός βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο και βεβαίως κάποιες άλλες διερευνώνται. Λεπτομέρειες του ανακριτικού έργου σίγουρα δεν μπορούν να αναφερθούν, όμως έχει σημασία και το γνωρίζουμε ότι περιμένει ο κόσμος, οι πολίτες να ακούσουν τα αποτελέσματα όσον αφορά, έχουν σημασία τα αποτελέσματα. Εμείς κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, όπως είναι το νομικό σύστημα, εξετάζονται αυτές οι υποθέσεις. Θα πρέπει να πω ότι για τις υποθέσεις που αφορούν τα θέματα της οικονομίας είναι από την εποπτεία και καθοδήγηση του Γενικού Εισαγγελέα αυτές οι υποθέσεις. Και προχωρούμε και σε αυτόν τον τομέα. Και δεν μπορείτε να μας πείτε και ακριβώς τη χρονική διάρκεια, γιατί δεν ξέρετε οι έρευνες και πόσο, ναι. Πόσο θα κρατήσουν για να μπορεί. Ακριβώς. Αν μπούμε τώρα για μια υπόθεση με βάση τα στοιχεία ότι θα υπάρχει μια υπόθεση που θα τελειώσει, για παράδειγμα, τέλος Απριλίου, μάλιστα, μπορεί στην πορεία να προκύψουν τέτοια στοιχεία που αυτός ο χρόνος να χρειαστεί περισσότερο χρόνο γιατί προκύψαν κάποια στοιχεία. Γιατί μέσα σε αυτές τις υποθέσεις που διερευνώνται υπάρχουν και τα αιτήματα δικαστικής συνδρομής από το εξωτερικό, που για αυτά υπάρχει κάποια καθυστέρηση όσον αφορά τις απαντήσεις. Οπότε εκεί είναι λογικό να υπάρχει κάποια καθυστέρηση. Τραβάει λίγο περισσότερο. Ναι, λίγο περισσότερο. Εν πάση περιπτώσει, όμως, γίνονται ενέργειες και από πλευράς της ανακριτικής ομάδας όσον αφορά αυτά τα αιτήματα και από πλευράς του Υπουργείου Δικαιοσύνης υπενθυμίσεις στις χώρες που εκκρεμούν αυτά τα αιτήματα, έτσι ώστε να δοθούν οι απαντήσεις το συντομότερο. Γιατί όταν έρθουν οι απαντήσεις, αυτά τα στοιχεία που περιλαμβάνουν στις απαντήσεις αξιοποιούνται στα πλαίσια των άλλων, του υπόλοιπου μαρτυρικού υλικού που υπάρχει και ενδεχομένως να προκύπτουν και νέες εξετάσεις είτε εδώ στην Κύπρο ή και αλλού. Ή και στο εξωτερικό. Και στο εξωτερικό. Mm-hmm. Κάποια σοβαρή υπόθεση όμως σήμερα δεν έχουμε εκτός από αυτά που γνωρίζουμε και μας έχετε πει, έτσι. Όχι, μέχρι τη στιγμή όχι. Σίγουρα υπάρχουν αρκετές υποθέσεις που εξετάζονται, που είναι υπό διερεύνηση. Και βεβαίως ένας άλλος τομέας, αν θέλετε να το αναφέρουμε, που έχει ιδιαίτερη σημασία, το οποίο αποτελεί και πάλι προτεραιότητα, είναι το κεφάλαιο τροχέα, ναι, πρόληψη των
τροχαίο συγκρούσιο, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο το 2015 είχαμε μια αύξηση στα θανατηφόρα, αλλά δεν είναι μόνο τα θανατηφόρα, είναι και τα σοβαρά δυστυχήματα. Γιατί αν σκεφτεί κάποιο ότι σε ένα σοβαρό δυστύχημα, για παράδειγμα, προκαλούνται σοβαρέ κακώσει κατάγματα, αντιλαμβανόμαστε σε πόση ταλαιπωρία υποβάλλεται εκείνο ο οποίο θα χτυπήσει, είτε θα πρέπει να απέχει από τη δουλειά, είτε τι επισκέψει στα νοσοκομεία, σε κλινικέ. Οπότε η θέση δική μα είναι ότι οι προσπάθειε που γίνονται είναι σίγουρα ο προληπτικός τομέας, ενημέρωση, διαφώτιση, και αυτό είναι σε διάφορα επίπεδα, γιατί μιλούμε για ξεχωριστές ηλικιακές ομάδες και διαφορετικά θα προσεγγίσεις τον νέο των 17, των 18, διαφορετικά έναν των 25 και διαφορετικά έναν πιο μεγάλης ηλικίας. Κοινωνικό πρόσωπο υπάρχει και σε ποιο βαθμό στο θέμα της τροχαίας γενικότερα και στις οδικές ασφάλειες. Εννοείται ανθρώπινο πρόσωπο της αστυνομίας. Ναι, ναι, βεβαίως υπάρχει. Καταρχήν, θα πρέπει να πω ότι τα μέλη μας τα οποία εργάζονται στην τροχέα όντως είναι αυτοί που έρχονται σε άμεση επαφή με τον πολίτη. Mm-hmm. Είναι σημαντικό και έγινε εκπαίδευση στην Αστυνομική Ακαδημία τον τρόπο χειρισμού και το πώς πρέπει να συμπεριφερθεί το μέλος της αστυνομίας όταν έρθει σε αντιμέτωπο με τον πολίτη, έστω και αν δεχθεί κάποια κριτική ή εκεί γίνει μια αντιπαράθεση του τρόπου χειρισμού. Το σημαντικό είναι ότι θα πρέπει να γνωρίζουν όλοι ότι είναι σημαντικό η τήρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και βεβαίως εκεί που μπορεί το μέλος μας, για παράδειγμα, αντί καταγγελία για κάποιες παραβάσεις που δεν είναι σοβαρές, να γίνει μια παρατήρηση, βεβαίως είναι καλό να γίνει, μπορεί να κρατήσει περισσότερα παρά να γίνει μια καταγγελία. Γιατί ξέρετε, είναι και στη φύση του ανθρώπου. Όταν θα υπάρξει καταγγελία, υπάρχει αντίδραση. Ναι. Τα 85 ευρώ για κάποιους μπορεί να είναι σημαντικά. Για πολλούς. Τώρα. Όμως εμείς λέμε ότι όσον αφορά το θέμα τους ελέγχους, ότι δεν είναι το θέμα της καταγγελίας, γιατί κατά καιρούς υπάρχουν και τα δελτία. Για μας έχει σημασία, γίνεται ένας μεγάλος αριθμός ελέγχων και βεβαίως προκύπτουν καταγγελίες για τις σοβαρές παραβάσεις που είναι, όπως ήδη γνωρίζετε, είναι η υπερβολική ταχύτητα, που είναι και μία από τις αιτίες των σοβαρών και των θανατηφόρων συγκρούσεων, είναι η οδήγηση υπό την επηρεία αλκοόλης, η ζώνη και το κράνος για τους μοσχελετιστές. Γι' αυτά, μηδενική ανοχή. Για τα υπόλοιπα μπορούν να γίνουν παρατηρήσεις, βεβαίως να γίνουν. Δεν υπάρχει. Δεν είναι το θέμα ότι απλά το κυνήγει για τις καταγγελίες, για να αυξήσουμε τις καταγγελίες. Όχι. Μας ενδιαφέρει γιατί είμαστε ικανοποιημένοι, γίνονται αρκετοί έλεγχοι και έχουμε επιλέξει και μέσα από την έρευνα που έγινε, γιατί έχει ήδη δώσει και οδηγίες ο Αρχηγός Αστυνομίας, λαμβάνοντας υπόψη τα δυστυχήματα που υπάρχουν, η επιλογή καταρχήν κάποιων μελανών σημείων εκεί που υπάρχουν, έτσι ώστε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Το δευτερεύον οδικό δίκτυο, επίσης, σίγουρα η παρουσία της αστυνομίας, έντονη παρουσία της αστυνομίας στους δρόμους και στο μέτρο που μπορούμε να υπάρχει παρουσία, γιατί αυτό λειτουργεί και αποτρεπτικά. Και κάποιοι μπορεί, κάποιοι φίλοι βλέπουμε και λέγουν ότι πήγαν να πολεμήσουν προς Λευκοσία και μεγάμαν τα φώτα για να με. Δεν πειράζει. Είναι και αυτό προληπτικό. Δηλαδή ότι υπάρχει περιπολικό πιο κάτω και τελικά. Και προσέχει. Και προσέχει. Ναι. Αυτό θέλαμε να προσέχει. Ναι, αλλά και ας ξέρει ότι. Ναι, αλλά όταν θα περάσει όμως εκείνη την απόσταση, εμείς θέλουμε να συνεχίσει να προσέχει και όχι να αυξήσει την ταχύτητα γιατί πέρασε το περιπολικό. Μάλιστα. Και να συνεχίσει να φορεί τη ζώνη του. Γιατί είναι σημαντικό ότι και θα πρέπει να γνωρίζουν όλοι κάτι το οποίο είχαμε παρατηρήσει, να το πω απλά, ότι το μυαλό μας όταν οδηγούμε πρέπει να είναι στο τιμόνι. Γιατί από τη στιγμή που οδηγάς, έχεις ευθύνη και για τον ίδιο τον εαυτό σου και για αυτούς που βρίσκονται μαζί σου στο αυτοκίνητο, είτε είναι η οικογένεια είτε οι φίλοι, αλλά και για τους άλλους χρήστες του οδικού δικτύου. Οπότε η προσπάθεια που γίνεται είναι σε πολλά επίπεδα, έτσι ώστε να δούμε το τι μπορεί να γίνει για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Και δεν είναι, εάν για παράδειγμα πούμε ότι φέτος μειώθηκαν τα θανατηφόρα δυστυχήματα, αντί για παράδειγμα δεν είχαμε 50, είχαμε 30. Μα 30, χάθηκαν 30 ζωές. Δεν μας ικανοποιεί. Σκεφτούμε ότι 30 οικογένειες, 30 συνανθρώποι μας υποφέρουν που χάσαν τους δικούς τους ανθρώπους. Οπότε έχει σημασία και βεβαίως είχε γίνει και ένα συνέδριο στον Νοέμβριο-Δεκέμβριο που έχει καταγραφεί κάποια αποτελέσματα και γίνει μια έρευνα που έχει καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα όσον αφορά τις αιτίες των δυστυχημάτων, το τι πρέπει να γίνει και είναι κάτι το οποίο αρχίζει τώρα να υλοποιείται μέσα από αυτήν την έρευνα που έγινε. Πώς μπορεί η αστυνομία σε εργασία με τους άλλους φορείς να είναι πιο αποτελεσματική, αλλά τα θέματα της οδικής ασφάλειας και πρόληψης είναι δουλειά αρκετών. Και σημαντικό ρόλο έχουν να έχουν και τα μέσα ενημέρωσης.
και έχουμε τη στήριξη των μέσων ενημέρωσης. Σας δίνουμε βήμα. Ναι, για τα μηνύματα πρέπει να στέλνονται τα σωστά μηνύματα προς τον κόσμο, έτσι ώστε να προσέχει, να αντιληφθεί πόση σημασία έχει να τηράσει τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Mm-hmm. Και βεβαίως, να πω και κάτι, ότι στο αρχηγείο υπάρχει το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, όπου εκεί αρχίζουν και έρχονται νεαροί μαθητές των δημοτικών, mm-hmm. των γυμνασίων. Έχει σημασία να από εκεί να γνωρίζουν κάποια τα βασικά για την οδική ασφάλεια, και αυτοί που θα είναι μελλοντικοί οδηγοί πιστεύω ότι θα προσέχουν για το καλό όλο. Να πάμε λίγο στα social media που έχετε δημιουργήσει και πολύ καλώς κάνατε για να βοηθήσετε ακόμη περισσότερο τον κόσμο. Facebook, ναι. Twitter. Και το application για, τα και το application, ναι. για την κίνηση στους δρόμους. Μεταξύ άλλων, ναι, είναι και για την κίνηση στους δρόμους. Καταρχήν, δεν θα μπορούσε η αστυνομία να μην ανταποκριθεί και να μην αξιοποιήσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως διαμορφώνεται η κατάσταση σήμερα. Υπάρχει το Facebook, το οποίο σήμερα αριθμεί σχεδόν 30.000 φίλους μέχρι τη στιγμή, και έγιναν έντονες προσπάθειες από πλευράς. Όπου γίνεται ενημέρωση μέσα ενημέρωση, από το Facebook. Στο Facebook υπάρχουν διάφορα θέματα ενημερωτικά για τα θέματα της οδικής ασφάλειας, είτε φιλμάκια, είτε κάποιες οδηγίες, διάφορες εκδηλώσεις της αστυνομίας, θέματα που ενδιαφέρουν τον πολίτη, όπως είναι οι συμβουλές για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, όπως προκύπτει έχοντας υπόψη το τι υπάρχει, ειδικότερα με τις υποθέσεις οι οποίες διερευνά αστυνομία παιδικής πορνογραφίας και γενικότερα για ασφάλεια στο διαδίκτυο. Και βεβαίως διάφορα άλλα θέματα που ενδιαφέρουν. Τώρα, όσον αφορά το application, η εφαρμογή για τα κινητά τηλέφωνα, υπάρχουν συγκεκριμένες κατηγορίες. Μεταξύ άλλων, είναι και ενημέρωση του ειδικού δικτύου. Πολύ απλά, εάν υπάρχει, για παράδειγμα, κλείσιμο του δρόμου Λευκοσία Λεμεσού σε κάποιο σημείο, από τη στιγμή που θα υπάρξει ενημέρωση στο γραφείο μας, αμέσως η ανακοίνωση η οποία εκδίδεται, ναι. θα αναφερθεί στο ειδικό δίκτυο, εκεί στο application, ότι έχει κλείσει ο δρόμος και αν υπάρχουν άλλα εναλλακτικά δρομολόγια. Αμέσως στέλνεται ηλεκτρονικά σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στους ραδιοφωνικούς σταθμούς και τηλεοπτικούς, ιδιαίτερα στους ραδιοφωνικούς, γιατί έχει σημασία εκεί η αμεσότητα, και η προσπάθεια είναι η αμεσότητα να δείτε το μήνυμα ενέγκυρα, έτσι να γνωρίζει ο κόσμος mm-hmm. αυτός που θα αναχωρήσει, για παράδειγμα, τη Λευκοσία στη Λεμεσό, ότι στην περιοχή του Κόρνου υπάρχει αντιστοίχημα, θα πρέπει να προσέχει και ποιον δρομολόγιο εναλλακτικών υπάρχει, έτσι ώστε να τα ακολουθήσει για να μην ταλαιπωρηθεί. Πότε ξεκίνησε να λειτουργεί αυτό το application? Το application έχει δύο χρόνια. Μάλιστα. Και τι δείχνει μέχρι στιγμής, η ανταπόκριση του κόσμου ποια είναι, υπάρχει? Έχω την εντύπωση 13-14.000 άτομα το έχουν κατεβάσει και αυξάνονται συνεχώς. Άρα αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό δείγμα, ναι. ότι είναι απαραίτητο. Ναι, είναι απαραίτητο. Και επειδή υπάρχουν και άλλα θέματα μέσα στο application, όπως για παράδειγμα, μπορεί κάποιος, εάν έχει οποιοδήποτε πρόβλημα, μπορεί, υπάρχει άμεση κλίση να τηλεφωνήσει το 1460 μέσα από το application, νομίζω ότι υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο εκεί που βρίσκεται. Υπάρχουν θέματα, για παράδειγμα, να βρίσκεται στο εξωτερικό, που να αποταθεί. Πολύ σημαντικό γι' αυτό. Ναι. Ενημερωτικά θέματα, όπως έχουμε η ασφάλεια στο διαδίκτυο και διάφορα άλλα θέματα, η αλκοόλ, το επιτρεπόμενο όριο αλκοόλ κτλ. Και βεβαίως προσπαθούμε, γιατί όταν το ξεκινήσαμε, σίγουρα είχαμε αλλάξει κάποιες ενότητες μέσα από τις παρατηρήσεις του κόσμου, μέσα από τις διάφορες εισηγήσεις. Προσπαθούμε να το αναβαθμίσουμε, γιατί όπως έχετε πει, και στο σημαντικό είναι αμεσότητα και το τι ζητά ο πολίτης. Mm-hmm. Για να μπορέσει να δώσει εκείνα τα οποία ζητά, τις πληροφορίες που θέλει ο πολίτης, για να έρθει και πιο κοντά στην αστυνομία. Το θέμα της επικοινωνίας, το σημαντικό είναι αφίδρομη επικοινωνία. Α, σαφέστατα. Και υπάρχει και επίσης κάτι το οποίο έχει γίνει τελευταίως, κατηγορία εγκλήματος, μια νέα κατηγορία, δηλαδή θα μπορεί ο πολίτης, ο οποίος θέλει να αναφέρει μια πληροφορία για ένα θέμα, έναν αυτοκίνητο ύποπτο κάπου, να το αναφέρει ηλεκτρονικά. Έρχεται εκεί στο γραφείο μας και εμείς το αξιοποιούμε ένα λόγο. Mm-hmm. Και υπάρχει μια καλή επικοινωνία, όπως είπατε και εσείς πριν. Ο κόσμος φαίνεται, ναι. ότι ανταποκρίνεται, ότι δουλεύει και σε εσάς. Αλλά ναι. είναι αμφίδρομο όλο αυτό και πολύ σημαντικό για τη δράση τη δική σας. Και βλέπουμε και τα αρνητικά σχόλια που. Αυτό πρέπει. Ήθελα να ρωτήσω. Ναι. Τα αρνητικά σχόλια πώς τα εκλαμβάνετε και πώς τα αξιοποιείτε? Τα εκλαμβάνουμε θετικά, γιατί εάν είναι όλα θετικά, σημαίνει κάτι δεν πάει καλά. Τα αρνητικά σχόλια, είτε μπορεί να σχολιάσουν μια ανάρτηση για ένα θέμα, είτε μπορεί να ζητούν περισσότερα αστυνομεύση για παράδειγμα σε μια περιοχή, είτε μπορεί να, για διάφορα θέματα ή σε κάτι το οποίο υπάρχει, το οποίο να μην το γνωρίζουμε. Σε μια περιοχή που υπάρχει ενόχληση. Οπότε και βεβαίως βλέπουμε και τα αρνητικά σε διάφορα
θέματα τα οποία αναρτούνται δεν μπορεί να είναι ένα θέμα για την ελληνική ασφάλεια και να υπάρχουν αρνητικά σχόλια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Ελπίζουμε να έχουμε συνεργασία και θέλουμε να έχουμε για να ενημερώνουμε τον κόσμο. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο να ευχηθούμε καλό υπόλοιπο της ημέρας σας και να ανανεώσουμε το τηλεοπτικό μας ραντεβού για αύριο στις 1 εδώ στο Plus. Γεια σας.